Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και απόψε μαζί μας εδώ παρέα στις παρεμβάσεις. Τετάρτη είναι 3 Ιανουαρίου. Δημήτρη Στουμπο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και στο Κόνστα και σε εσένα, καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Με άλλη ατζέντα ήμασταν μέχρι το μεσημέρι, ας πούμε. Για να βγει την απόψη. Μετά άρχισε η διαρροή. Μας την άλλαξε λίγο την ατζέντα. Είναι η δεύτερη, τρίτη φορά το τελευταίο διάστημα που ο Πρωθυπουργός κάνει κάποιες κινήσεις που χωρίς να υπάρχει ούτε μυρωδιά γύρω-γύρω στο ρεπορτάζ. Η λέξη ανασχηματισμός, για παράδειγμα, που είναι μια αγαπημένη λέξη για τους πολιτικούς και τους δημοσιογράφους, για εμάς πρώτα και τους πολιτικούς μετά, δεν είχε ακουστεί καθόλου τις τελευταίες ημέρες. Και από κανέναν. Τώρα μην ακούσω. Από αύριο θα ακούσουμε ότι είχα πει εγώ εκεί τη μέρα αυτό και είχα πει και τη μέρα εκείνο. Αλλά νομίζω ότι στον ύπνο πιαστήκαμε όλοι. Έτσι είναι. Γιατί κάνει όπως ένας φυσιολογικός μάνατζερ. Βλέπει πού πονάει το μαγαζί και κάνει τις διορθωτικές του κινήσεις. Γρήγορα, αποτελεσματικά, βάζει, ο τρόπος που επέλεξε ήταν απλός, παίρνει τους έμπειρους. Δηλαδή, τι έκανε, rotation στο rotation. Εντάξει, αυτό ήταν το... Το πολύ το rotation, ξέρεις τι λέει η παροιμία. Και ξαναφέρνει, απλώς... Λοιπόν, το κεντρικό πρόσωπο στον ανασχηματισμό αυτό, χωρίς αμφιβολία, είναι ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. 100%. Ο οποίος μετακομίζει για πέμπτη φορά στη διάρκεια της πολιτικής του καριέρας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Παλιά το λέγανε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Αφήνοντας το Υπουργείο Υγείας, το οποίο είχε αναλάβει πριν από πολύ λίγους μήνες, γιατί ήταν μια προτεραιότητα της κυβέρνησης τα θέματα της υγείας. Για να δούμε τι θα γίνει, θα αλλάξουν τώρα οι δικοί. Για να πάει στο Υπουργείο αυτό, από το οποίο φεύγει ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα. Πολύ λιγότερη παρουσία. Όλα όσα συμβαίνουν σε ένα Υπουργείο, ταλούζεται πάντα η πολιτική της ηγεσία. Και λογικό είναι αυτό. Να μην θυμίσουμε, να πρωτοθυμίσουμε τώρα από όλα αυτά. Ιστορία που με τους Κροάτες ξεκίνησε. Ήταν 10 μέρες υπουργός τότε, βέβαια, ο κ. Οικονόμου, να το πούμε αυτό. Αλλά μετά είχαμε και άλλα. Ήρθαν πολλά, ήρθε και ο Ρέντης. Είχαμε τα πρόσφατα επεισόδια του Ρέντη. Εγώ θα πω ότι ήταν πολύ σημαντικό, και δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει και το ρεπορτάζ, που έχει μετρήσει αυτή η ιστορία με τα ΜΑΤ. Που 15 μέρες πριν, 20, ουσιαστικά. Να κάνουν μια... σαν λευκή απεργία. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Να λένε δεν θα πάμε εμείς σε γήπεδο. Ναι, και κρίθηκε ότι από τον Πρωθυπουργό ότι είναι η κατάλληλη λύση, ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, και εκείνος το 2021 είχε φύγει βάζει από το Υπουργείο τους του, βέβαια. Έμπειρους, στους, γιατί και το κομμάτι της υγείας είναι πολύ σημαντικό, η αναμόρφωση του εθνικού. Πάει ο κ. Γεωργιάδης εκεί, από το Υπουργείο Εργασίας, το ξέρει το Υπουργείο αυτό, έχει περάσει το Υπουργείο αυτό, από το Υπουργείο Υγείας και για μεγάλο χρονικό διάστημα, στη διακυβέρνηση Σαμαρά τότε. Και νομίζω ότι δεν πάει να μάθει τώρα, ξέρει. Και είναι ακριβώς οι άνθρωποι που ξέρουν να σπάνε αυγά. Η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου στο Υπουργείο Εργασίας, αυτή είναι μια έκπληξη, να πω ότι η αναβάθμισή της σε ένα κορυφαίο Υπουργείο στην κεφαλή του Υπουργείου αυτού, σε δύσκολο Υπουργείο για ένα νέο στέλεχος. Νέο στέλεχος, δεν έχει μεγάλη ούτε κοινοβουλευτική ούτε πολιτική θητεία, είναι από τη νέα γενιά των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτά είναι τα τρία κεντρικά πρόσωπα αυτού του ανασχηματισμού. Συν τον κύριο Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος απομακρύνθηκε βέβαια. Και δεν ξέρω τώρα, εδώ είναι ο κύριος Νικολακόπουλος. Στη θέση του κύριου Κατσαφάδου, που και εκείνος έφυγε, πακέτο έφυγε το δίδυμο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο Κατσαφάδος. Η κυρία Αναλυτρή προστίθεται στο Υπουργείο Παιδείας ως υφυπουργός. Νέο πρόσωπο και αυτό, η βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Αναλυτρή. Εγώ δεν την ξέρω καθόλου προσωπικά, θέλω να πω. Επελέγει λόγω των γνώσεών της στο κομμάτι της παιδείας και της εκπαίδευσης. Γι' αυτό μπήκε και στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Και τώρα καλύτερα να το υπηρετήσω. Σε πολύ λίγο θα δούμε τον Γρηγόρη Τζιοβάρα, τον συνάδελφο, το πρώτο θέμα που κάνει κυβερνητικό ρεπορτάζ και θα μας πει και για το προσκήνιο. Το προσκήνιο το βλέπουμε. Και το παρασκήνιο αυτού του ανασχηματισμού που ξαναλέω έπιασε στον ύπνο όλους μας, με την έννοια ότι ανασχηματισμό όλοι περίμεναν σε ένα σημείο πριν τις ευρωεκλογές. Αλλά όχι τώρα, με στις γιορτές και πριν ανοίξει καν η Βουλή. Και βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν μείνει στη θέση τους χαίρουν της απόλυτης της εμπιστοσύνης, χαίρουν του Πρωθυπουργού, αλλά δεν υπάρχουν θέματα και σε άλλα υπουργεία. Υπουργεία στα οποία οι υφυπουργοί δεν μιλάνε με τους υπουργούς τους. Υπάρχουν και αυτά. Θα αξιολογηθεί τώρα. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι ο τρίτος υπουργός μέσα σε 6 μήνες, έτσι. Δεν στεριώνει εύκολα από αυτό. Υπάρχει πρόβλημα. Την Τρίτη θα έχουμε το Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο νομίζω ότι αυτά που θα ακούσουμε την Τρίτη στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον κύριο Μητσοτάκη, θα δούμε και στα ρεπορτάζ των εφημερίδων τώρα το Σαββατοκύριακο, φαντάζομαι. Αλλά και θα δούμε κάποια πράγματα. Αλλά θα περιμένουμε να ακούσουμε, γιατί πρέπει να υπάρχει ένα αφήγημα κιόλα και για τον ανασχηματισμό, αυτό το μήνυμα ανασχηματισμό που έγινε, και για την πορεία μέχρι τις ευρωεκλογές.
Δεν μου βγάζει από το μυαλό εμένα ότι όλο αυτό έχει να κάνει και με τις ευρωεκλογές και κυρίως με δημοσκοπήσεις που βλέπουν στο Μαξίμου. Λέγαμε χθες εδώ στην κουβέντα μας, νομίζω ότι μιλούσαμε για τις δημοσκοπήσεις, που ενώ έχουν πάει. Η ακρίβεια είναι πρώτο θέμα με διαφορά. Να, ο Γρηγόρης Τζιοβάρας. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε στην παρέα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Λοιπόν, να μην πούμε άλλα εμείς. Καλή χρονιά, ναι, βέβαια. Τα είχαμε πει την παραμονή της χρονιάς. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Τα είχαμε πει. Τα είχαμε πει. Και λέγαμε ότι, ο ανασχηματισμός είναι προφανώς ένα πράγμα το οποίο είναι στην πορεία προς τις ευρωεκλογές. Ναι. Αλλά δεν περιμέναμε, δεν ακουγόταν λέξη. Δεν γράφτηκε λέξη τελευταίες μέρες. Η αλήθεια είναι ότι υπό άλλες συνθήκες σήμερα ο Πρωθυπουργός θα ήταν στο Ζαγόρι. Α, μπράβο. Εκεί ήταν να κάνει τις διακοπές του. Άλλαξαν τα πλάνα του. Και μαζί με τα πλάνα του είχαμε και αυτές τις μικρές αλλαγές στην κυβέρνηση. Ναι, μικρές. Δεν είναι ανασχηματισμό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτό που κλασικά λέγαμε ανασχηματισμός. Είναι περισσότερο σε αυτό που, αν θέλετε, είναι και το επίσημο κυβερνητικό αφήγημα, ότι είναι αλλαγές μικρής κλίμακας. Ναι. Διορθωτικές, μάλιστα, τις λένε ορισμένοι. Στην κυβέρνηση δεν θέλουν, τις τελευταίες ώρες δεν θέλουν ούτε καν αυτό το χαρακτηρισμό να χρησιμοποιήσουν, γιατί η διόρθωση προϋποθέτει ότι είχε γίνει κάποιο λάθος. Φαντάζομαι όμως ότι αυτό είναι το λογικό. Να διορθωθεί. Βρε Γρηγόρη, προφανώς αυτό. Ναι, είναι, αλλά δεν ομολογείται, Σωτήρη. Ναι, ναι, αυτό είναι. Οι εξουσίες, λοιπόν, δεν αρέσκονται να ομολογούν τα λάθη. Έχεις μια πολύ καλή εικόνα και θέλω να μας πεις για το κομμάτι του παρασκηνίου, δηλαδή πώς και γιατί. Έτσι ευνηδιαστικά, γιατί αυτή η επιλογή, γιατί η επιλογή να αλλάξει στο Υπουργείο Προστασίας, το Υπουργείο Υγείας, τον κύριο Χρυσοχοίδη, να τον πάει σε ένα Υπουργείο που είναι πάει για πέμπτη φορά. Αυτό νομίζω είναι πολύ κομβικό σημείο. Ναι. Πέμπτη φορά και σε πολλές διαφορετικές κυβερνήσεις, του Κώστα Σιμίτη, του Γιώργου Παπαντρέου, του Λουκά Παπαδήμου και βεβαίως δύο φορές του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για πες μας, λοιπόν. Η επιλογή ήταν να πάει ο Πρωθυπουργός. Υπήρχε μεγάλο θέμα με την ασφάλεια. Των πολιτών, να πω συγγνώμη, Γρηγόρη, με συγχωρείς. Ναι. Είναι μαζί μας τώρα στο στούντιο ο κύριος Θανάσης Γλαβίνας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα. Από την μία πλευρά, εδώ αριστερά μας. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Δημήτρης Χατζησοκράτης από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μαζί μας. Επειδή είστε στο πλάνο μέσα και δεν είναι και ευγενικό, ο κύριος Βασίλης Πανάκης, σε λίγο ο υφυπουργός εργασίας, θα είναι μαζί μας. Οπότε να του ξαναδώσουμε το λόγο του Γρηγόρη, με συγχωρείς και όπως διέκοψα, και να συνεχίσει. Και να ρωτήσουμε τον κύριο Σπανάκη αν πίστεψε τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο που τον ήθελα να αναβαθμίζεται, Σωτήρη, μετά που θα έχετε την ευκαιρία. Γιατί η πρώτη αίσθηση ήταν ότι θα ήταν εκείνος που θα διαδεχόταν τον κύριο Γεωργιάδη μετά την μετακίνησή του στο Υπουργείο Υγείας. Αλλά να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Έχει κι άλλο ένα σχηματισμό, εντάξει. Έχει κι άλλους ανασχηματισμούς. Έχει κι άλλους ανασχηματισμούς. Η ελπίδα και πολλά αυτές τις ώρες, έτσι. Λοιπόν, για πες μας, λοιπόν, Χρυσοχοίδης. Υπάρχει το δεύτερο μεγάλο θέμα που δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, αλλά δεν χρειάζεται να γίνονται και δημοσκόπηση για αυτά τα ζητήματα. Θα πω είναι μια απτή πραγματικότητα. Είναι τα θέματα μετά την ακρίβεια, είναι τα θέματα της ασφάλειας. Κάθε μέρα ξέρουμε την κόλαση που γίνεται στο Κηφισό. Βλέπουμε την απουσία τροχονόμων στο δρόμο. Είναι ελάχιστη έως καθόλου. Είδαμε πολλές εξαγγελίες στο τελευταίο διάστημα ότι θα γίνουν βελτιωτικές παρεμβάσεις. Δεν τις είδαμε τις βελτιωτικές παρεμβάσεις. Αναφέρομαι τώρα σε αυτά τα δύο πολύ συγκεκριμένα ζητήματα, το κυκλοφοριακό και ειδικά στον Κηφισό. Είχαμε ακούσει για γερανούς οι οποίοι θα επεμβαίνουν πάρα αυτά, θα απομακρύνουν τα αυτοκίνητα, τα κινητοποιημένα και όλα αυτά. Δεν είδαμε στην πραγματικότητα τίποτε από αυτά. Όμως πέραν τούτου, στην βάρδια του κυρίου οικονόμου είχαμε και πολλές στραβές, για να θυμηθώ μια έκφραση από το πρόσφατο παρελθόν. Είχαμε το τελευταίο διάστημα 3 νεκρούς αστυνομικούς. Θα μου πει τώρα κάποιος, βεβαίως, ο κύριος οικονόμου ούτε καν 5 μήνες από τον Αύγουστο υπουργός ήταν αυτός που ήταν αντικειμενικά, όμως η πολιτική ευθύνη ανήκει καταρχήν σε εκείνον, και γενικότερα η αίσθηση που υπήρχε
είναι ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν είχε τον έλεγχο της αστυνομίας. Αναφέρατε νωρίτερα και το κρούσμα αυτό. Είναι μαζί μας ο κύριος Πανάκης τώρα. Συγγνώμη, Γρηγόρη μου, είναι ο κύριος Πανάκης. Καλησπέρα, κύριε Πανάκη. Καλησπέρα, καλή χρονιά να πω. Καλή χρονιά. Την φορά που έρχομαι με στο νέο έτος. Και χαιρόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Θα πούμε για το θέμα του Υπουργείου σας μετά, αλλά λέμε τώρα για τον ασχηματισμό. Λοιπόν, συγγνώμη και πάλι σε διακόψαμε, Γρηγόρη, αλλά ξέρεις τώρα πια, έχεις εμπειρία πια. Ναι, έτσι είναι. Είχαμε και το ζήτημα της απίθειας πρόσφατα στα ΜΑΤ μετά την δολοφονική επίθεση εναντίον του συναδέλφου τους. Αρνήθηκαν για κάποιες ώρες να πάνε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Γενικώς υπήρχε η αίσθηση ότι στον τομέα της ασφάλειας υπήρχαν μεγάλες παθογένειες, τις οποίες η σημερινή πολιτική ηγεσία δεν μπόρεσε να διορθώσει ή και έστω να ελέγξει. Βέβαια, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία της αστυνομίας είναι χρόνια και περισσότερο πολύπλοκα από κάποια μεμονωμένα περιστατικά. Γι' αυτό και άλλωστε είναι ο τέταρτος. Όπα, τον χάσαμε. Είναι ο τέταρτος. Ακολούθησε ο κύριος Μηταράκης για πολύ λίγο. Ακολούθησε ο κύριος Οικονόμου και ο κύριος Χρυσοχοίδης. Είναι ο τέταρτος, επανέρχεται, αφού έχουν μεσολαβήσει οι άλλοι τρεις. Και ξαναπαίρνει τη σκητάλη. Δεν ξέρω τώρα, είναι δύσκολο το έργο του, γιατί η αστυνομία έχει μεγάλα προβλήματα σε περισσότερους τομείς, και στην εγκληματικότητα. Και το κομμάτι της ασφάλειας, της δημοσκοπής τελευταίες, όλο και ανέβαινε. Αυτό ακριβώς επεσήμανα. Μετά την ακρίβεια, Σωτήρη, ήταν το πιο σημαντικό ζήτημα που έκαιγε και τους πολίτες. Και για μια κυβέρνηση κεντροδεξιά, να πούμε. Περιστατικά όπως αυτό της απίθειας στα ΜΑΤ να συμβαίνει είναι κάτι πολύ σοβαρό κατά την άποψή μου. Είναι στον πυρήνα της ιδεολογίας της. Ακριβώς. Δηλαδή αυτό ας πούμε από μόνο του. Είχαμε νεκρούς στα άλλα περιστατικά βέβαια έτσι, αλλά εδώ μιλάμε για τώρα για την απίθεια ενός ένοπλου σώματος που δεν τον ξαδεί στην ιστορία τη μεταπολιτευτική. Και ίσως αυτός ακριβώς ήταν και ο λόγος που ο κ. Μητσοτάκης πήγε σε μια δοκιμασμένη παλιά συνταγή. Όπως είναι ο κύριος Χρυσοχοίδης. Βέβαια θα μπορούσε να πει κάποιος, ολόκληρο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν είχε ένα φρέσκο πρόσωπο να γίνει υπουργός προστασίας του πολίτη από ένα συντηρητικό κόμμα. Φαίνεται πως δεν είχε. Ή τουλάχιστον δεν τον βρήκε σε αυτή τη φάση ο κύριος Μητσοτάκης και γι' αυτό πήγε πίσω στον κύριο Χρυσοχοίδη. Επίσης να πω κάτι, ότι όταν έγινε η νέα κυβέρνηση, σε επίπεδο υπουργών τουλάχιστον, και γίνανε αυτές οι αντιμεταθέσεις σε υπουργεία, το rotation. Πολλοί αναρωτήθηκαν αν αυτό μπορεί να δουλέψει και έχει κάποια πρακτική αξία. Δεν δούλεψε αυτό, κακά τα ψέματα. Δεν δούλεψε και εδώ βλέπουμε μια διόρθωση του rotation, βλέπουμε στην πραγματικότητα. Αυτό. Έτσι, έχουμε μια διορθωτική κίνηση πάνω στο rotation. Ή μια συνέχεια, ένα παραλυπόμενο, ένα πόνερο, δεν ξέρω πώς να το πω. Ναι. Γιατί και στην περίπτωση του κ. Γεωργιάδη είναι αντίστοιχο το ζήτημα. Επανακάμπτει σε ένα Υπουργείο το οποίο είχε πριν από 9 χρόνια, 13 με 14 στην κυβέρνηση Σαμαρά, και επιστρέφει και εκείνος σε παλαιό πόστο το οποίο είχε ασκήσει με όποια επιτυχία έχει ασκήσει. Δεν ξέρω τώρα τι καινούριο έχει να προσφέρει. Και έχουμε και την αναβάθμιση της κυρίας Μιχαηλίδου. Και την αναβάθμιση και εκείνη έχει ένα τέτοιο χαρακτήρα η μετάθεσή της, με την έννοια ότι επιστρέφει σε ένα Υπουργείο που κάπως το ήξερε, ήταν στο ίδιο ευρύτερο χαρτοφυλάκιο. Βέβαια, θα έχει τον κύριο Σπανάκη εκεί που τα ξέρει καλά τα θέματα, οπότε δεν έχει θέμα. Ίσως. Τα ξέρει ίσως, καλά. Θα σας τα πει ο ίδιος πώς θα νιώθει τώρα τα πει. Κάτω από τα φτερά της κυρίας Μιχαηλίδου. Λοιπόν, αυτό κάποιος, μια ανάγνωση θα έλεγε κανείς, δεν έχει πάγκο η Νέα Δημοκρατία, το είπα και νωρίτερα. Και έπρεπε να συνεχίσει. Τώρα μέχρι τις ευρωεκλογές αυτό ήταν. Τελείωσε. Αν δεν χάσουμε κανένα υπουργό. Αν δεν χάσουμε κανένα υπουργό για άλλο λόγο, λέω, θέλω να πω έτσι. Σήμερα το πρωί είχαμε μια συζήτηση στη δημόσια τηλεόραση και μας τέθηκε το ερώτημα μαζί με συναδέλφους εκεί. Και είπαμε το προφανές. Άντε να γίνει καμιά διόρθωση, αλλά πολύ δύσκολα πριν από τις ευρωεκλογές. Και μετά από ελάχιστες ώρες έγινε αυτό, γιατί η κουβέντα περί ανασχηματισμού δεν είναι μόνο αγαπημένο θέμα των δημοσιογράφων, που είναι. Αναφυσβήτητα, είναι και των πολιτικών και φαίνονται πολλές φορές. Και μόνο αυτόν νομίζω. Το σενάριο. Και μόνο αυτόν. Και εκεί κλείνει ο κύκλος. Των δημοσιογράφων και των πολιτικών. Το είπα στην αρχή, δεν ήσουν μαζί μας. Είπα ότι βασικά νομίζω πως είναι ένα θέμα που απασχολεί δημοσιογράφους και πολιτικούς κυρίως. Γιατί και εμείς μετά θα κουβεντιάσουμε για την καθημερινότητα. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο εντάξει, όταν γίνεται δεν περνάει παρατήρητο, κακά τα ψέματα. Έτσι, αλλάζει η κυβέρνηση και ενδεχομένως και θα αλλάξουν κάποια. Α δούμε τι θα αλλάξει στην καθημερινότητα
στα θέματα της προστασίας του πολίτη. Γιατί δεν είναι εύκολα ζητήματα, τα ζητήματα της ασφάλειας. Είχαμε και σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση. Δικαίως του λόγου θα έλεγε κανείς. Πολύ σφοδρή κριτική. Γιατί δεν είναι σύνηθες να αλλάζουν, όπως είπα, σε ένα εξάμηνο 4 διαφορετικά πρόσωπα στο ίδιο Υπουργείο και τα προβλήματα να είναι εκεί, έτσι. Και δεν αναφέρομαι στα αυτά που προέκυψαν με το θάνατο των τριών αστυνομικών. Αναφέρομαι και σε αυτά που τις καθημερινότητες, όπως είπα προηγουμένως, το κομφούζιο που γίνεται στους δρόμους. Και με αυτά ξεκίνησες. Ακριβώς. Το ότι δεν υπάρχει τροχιά στους δρόμους, ότι δεν υπάρχει αστυνόμευση επαρκής. Και ο Πρωθυπουργός είχε πει επανειλημμένα ότι θα αυξηθεί το προσωπικό των αστυνομικών. Δεν είναι ο πρώτος βέβαια, ο πρώτος πολιτικός αρχηγός ή ο πρώτος πρωθυπουργός που το εξαγγέλει, αλλά δυστυχώς χρόνια το ακούμε και δεν γίνεται να απομακρυνθούν αστυνομικοί από αλότρια καθήκοντα που ασκούν εδώ και πολλά χρόνια. Για να μην κρυβόμαστε, η αστυνομία δεν δούλευε, αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Την ευθύνη για τη μη λειτουργία της αστυνομίας την έχουν οι πολιτικοί προϊστάμενοι και πάει τώρα κάποιος που ξέρει πώς δουλεύει η αστυνομία. Ο οποίος το 21 είχε φύγει όμως επειδή είχε θέματα. Για τις πληκαγιές. Ήταν όμως περισσότερο της πολιτικής προστασίας όταν Αλήθεια. Ήταν για τις πληκαγιές. Αυτό είναι αλήθεια. Για το θέμα της ασφάλειας του πολίτη. Υπάρχει τίποτα μέσα. Αλλά όχι ότι και τότε δεν υπήρχαν θέματα με την ασφάλεια του πολίτη. Να σε ρωτήσω, επειδή έχει μιλήσει με πολλοί κόσμο και να σε αφήσουμε με αυτό. Υπάρχει από κάτω έτσι στην κοινωνική ομάδα κλπ. Γκρίνια, μουρμούρα κλπ. Υπάρχουν δυσαρέσκειες, ενοχλήσεις. Σε κάθε ανασχηματισμό αυτό είναι το πρόβλημα. Ακόμη και αν είναι μήνυμα, όπως το δω, οι διορθωτικές κινήσεις. Ικανοποιείς λίγους και δυσαρεστείς πολλούς. Έτσι, ακριβώς. Υπάρχουν πολλοί που θεωρούν, που βλέπουν κάποιον που είναι στην κυβέρνηση και θεωρούν δικαίως ή αδίκως ότι είναι καλύτερη. Λοιπόν, Γρηγόρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας αφήσουμε να συνεχίσει και το ρεπορτάζ. Καλώς σας βράδυ, καλή συνέχεια. Θα σας ακούσω. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν. Και η κύριε Λιοτρίβη είναι ένα καινούργιο πρόσωπο που δεν είναι καινούργιο. Ήταν στενή συνεργάτη του Μητσοτάκη. Το 2013 εκεί στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης την ήξερε, είχε δουλέψει μαζί της και την ξέρει καλά και την επέλεξε και για το Υπουργείο, για το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Αλλά και ο κύριος Νικολακόπουλος. Και αυτή είναι μια. Και φυσικά η υπουργοποίηση του κυρίου Μαρινάκη, έτσι, μην την ξεχνάμε και αυτήν. Ναι, έγινε. Υφυπουργός με ευθύνη για τα μέσα. Για τα μέσα και τον τύπο. Εγώ το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι η επιλογή του κυρίου Χρυσοχοίδη για το Υπουργείο Υγείας είχε εξαγγελθεί ως καθοριστική για τον τομέα της υγείας που μετά την ιστορία της ακρίβειας και της ασφάλειας θυμίζω ότι είναι το τρίτο στοιχείο που φαίνεται. Μιχάλη, άλλαξε τα όλα. Λοιπόν, και έκανε και 2-3 κινήσεις σπασμωδικές, θα έλεγα, σε διοικήσεις. Εκκρεμεί, υπενθυμίζω, ο εθνικός χάρτης της υγείας. Είναι τεράστιο ζήτημα και για την κυβέρνηση και για όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Αν θέλουν να κάνουν μια σοβαρή συζήτηση. Πιστεύω ότι εντάξει, έχει την εμπειρία ο κύριος Γεωργιάδης, γι' αυτό κάνει τη μετακίνηση. Ναι. Άρα φεύγει ένα ισχυρό, ας το πούμε, πρόσωπο που έχει εμπειρία για την πολιτική προστασία. Είναι ένα ισχυρό πολιτικό πρόσωπο, ακριβώς. Αλλά στην ουσία. Και ξέρει και το θέμα. Για να το πω λίγο πιο πολιτικά τώρα, τι είδα από δημοσιογραφικά τώρα. Νομίζω ότι δείχνει αυτό που λέγαμε μεταξύ αστείου και σοβαρού, ότι με μικρές κινήσεις πολλά προβλήματα φαίνονται. Λέω εγώ. Το λέω όσο μπορώ πιο ψύχρεμα και πιο σοβαρά. Και για την κυβέρνηση και για μια σειρά αποτελέσματα. Αυτό το τελευταίο θέλετε να το σχολιάσετε. Να σχολιάσω γενικότερα τον ανασχηματισμό. Βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε ένα συγκεκριμένο κυβερνητικό έργο που για να επιτευχθεί πρέπει να επιτευχθούν οι κυβερνητικοί στόχοι. Παραδείγματος χάρη, τι λέμε στο Υπουργείο Εργασίας, να μειωθούν οι εκκρεμές συντάξεις. Να προχωρήσουμε στην αύξηση των συντάξεων. Να προχωρήσουμε στην αύξηση του μέσου μισθού. Να πάμε στην τέταρτη αύξηση του κατώτατου μισθού. Να πάμε στο ξεπάγαμο των τριετιών. Αυτά λοιπόν είναι βασικοί κυβερνητικοί στόχοι που για να επιτευχθούν υπάρχει ένα κυβερνητικό έργο το οποίο γίνεται σε συνεργασία των υπηρεσιακών και των πολιτικών παραγόντων και φυσικά με συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Όσο εδώ καλά, πάμε παράπέρα. Εδώ λοιπόν σήμερα. Δεν έχουμε έναν ανασχηματισμό, έχουμε μία μικρή διορθωτική κίνηση προκειμένου να ενισχυθεί το κυβερνητικό έργο. Σε τομείς συγκεκριμένα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, γιατί αυτά περιγράψατε αφορούν του Υπουργείου σας, το οποίο τσουλούσαν όλα αυτά. Εγώ σας λέω το κομμάτι αρμοδότητας του Υπουργείου για παράδειγμα. Σωστά, δηλαδή, ξεκινάμε το σπίτι. Αύριο το πρωί, αύριο το απόγευμα, στις 7 η ώρα, που θα έρθει να παραλάβει το Υπουργείο η φίλη μου, η Δόμνα η Μιχαηλίδου. Mm-hmm. Προσέξτε να δείτε, θα πάμε μέσα πάνω σε αυτή τη στόχευση. Ναι. Άρα λοιπόν ο Άδωνος ο Γεωργιάδης που θα φύγει και θα πάει στην Αριστοτέλους για να διαδεχθεί τον
Μιχάλη το Χρυσοχοΐδη θα πάει πάνω σε μια συγκεκριμένη στόχευση. Μιλήσατε καθόλου. Που λέει τι βεβαίως. Πώς είναι, είναι. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης είναι ένας άνθρωπος για τα δύσκολα. Όπως και ο Μιχάλης, όπως και η Δόμνα, είναι για τα δύσκολα. Και να σας πω ότι η στόχευσή μας για την υγεία, για την ασφάλεια, για την αύξηση του μέσου μισθού, για τη μείωση της ενεργίας είναι βασική κυβερνητική. Για να το κάνει ο Πρωθυπουργός. Είναι βασική κυβερνητική. Κάτι δεν πήγαινε καλά έτσι. Μισό λεπτό, όσο εδώ πάμε καλά. Πάμε παραπέρα. Πού δεν πάει καλά. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Μισό λεπτό. Στη συγκυβέρνηση, προσέξτε. Στη συγκυβέρνηση. Δοκιμάστηκε στο Υπουργείο Υγείας και ήταν ένας από τους πιο πετυχημένους υπουργούς υγείας που έχουν περάσει. Μεταξύ όλων των υπουργών ήταν από τους πιο πετυχημένους που έχουν περάσει. Ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης, όταν πέρασε από το Υπουργείο Μεσαίου Πολίτη, νομίζω είναι η τρίτη-τέταρτη φορά που αναλαμβάνει το Υπουργείο αυτό. Πέμπτη φορά. Είναι από τους πιο πετυχημένους και γνώστης. Και γνώστης. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για μια διορθωτική κίνηση. Ταυτόχρονα μπαίνουν και δύο νέοι βουλευτές, η Ιωάννα Λιτρίβη και ο Ανδρέας Νικολακόπουλος, που γνωρίζουν τα αντικείμενα πάρα πολύ καλά. Και ο Ανδρέας Νικολακόπουλος είναι ένας πάρα πολύ καλός δικηγόρος, χρόνια δεύτερη φορά εκλεγμένος βουλευτής στο νομό Ηλίας, και η Ιωάννα βουλευτής επικρατείας, και γνωρίζει τα θέματα της επαγγελματικής κατάρτισης όσο λίγη στην Ελλάδα, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το κυβερνητικό έργο. Εσείς έχετε ξαναθυμηθεί άλλη κυβέρνηση μέσα σε λιγότερο από 6 μήνες σε κρίσιμα υπουργεία να κάνει αυτές τις αλλαγές? Όπως θέλετε, πέστε. Τι σχέση τώρα έχει αυτό? Πώς δεν έχει? Γιατί? Όταν δηλαδή έχεις μια, όταν έχεις μια, 50 χρόνια, άμα το όταν έχεις μια ομάδα και έχεις 4-3 στο κέντρο και κρίνεις ότι πρέπει να το ρίξεις μπροστά στην επίθεση. Δεν θα βγάλεις έναν στην επίθεση. Δεν άλλαξε. Δεν άλλαξε η εντεκάδα. Η επίθεση πήγαινε καλά. Αυξήσαμε τους επιθετικούς παίκτες. Πήγαινε καλά η επίθεση. Αυξήσαμε τους επιθετικούς παίκτες. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Ότι οι αντίπαλες ομάδες δεν πάνε και πολύ καλά. Πάμε τώρα στο. Να το θυμίσουμε και αυτό. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο ποιο είναι, για να το ακούσουμε και τους. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη δέσμευση απέναντι στον ελληνικό λαό να πετύχουν συγκεκριμένα πράγματα. Ξεκίνησε πριν δύο μέρες το 2024. Αυτά που εμείς υποσχεθήκαμε πριν την 21η Μαΐου του 2023, όταν ζητήσαμε την ψήφο του ελληνικού λαού, μέχρι σήμερα τα υλοποιούμε? Μισό, θα τα πούμε. Άρα λοιπόν το ξεκάθαρο. Θα τα πούμε. Λοιπόν. Την άξιο συντάξεων. Εκλογέ θα κάνουμε. Εκλογέ θα κάνουμε. Όχι, όχι. Κύριε Σπανάκη, κύριε Σπανάκη, δεν θα κάνουμε τη ζήτηση. Μπράβο, μπράβο. Για όλα αυτά που κάνετε, κύριε Σπανάκη, πολύ έκπληξη. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε αμέσω μετά. Για όλα αυτά αμέσω. Είμαι μετά. Μεγάλος για να βγάζω. Λοιπόν, σας εκτιμώ ιδιαίτερα. Πάμε. Σας εκτιμώ και σέβομαι τη διαδρομή σας. Το ξέρετε αυτό. Και σαν να βγάλω. Είπε κάτι σημαντικό τώρα ο Δημήτρης Σιγάλα. Είπε ότι όλο αυτό. Το είπε χαλαρά όμως. Είπε κάτι σημαντικό. Είπε ότι όλο αυτό η κυβέρνηση έχει μια εικόνα σαν να παίζει μόνη της. Δηλαδή να πέφτει, να γκρεμίζεται μόνη της. Να προσπαθεί να σηκωθεί. Να ξαναγκρεμίζεται, να ξαναπροσπαθεί να σηκωθεί. Οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι είναι 20 μονάδες μπροστά ακόμα. Ας είναι τα ποιοτικά στοιχεία, τα οποία είναι τα καμπανάκια τα μεγάλα, είναι τα ποιοτικά στοιχεία. Κύριε Ξενάκη, ναι. Για να δώσω έτσι τροφή στη συζήτηση, ο Μητσοτάκης έχει ένα πάγκο στην κοινοβουλευτική ομάδα που μπορεί να φτιάξει άλλες 5 κυβερνήσεις. Δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Έχει μια κοινοβουλευτική ομάδα σοβαρή. Με γεωγραφική διασπορά λοιπόν, πολύ σοβαρή. Λοιπόν, κύριε Σπανάκη, φτάνει. Να πετύχουμε να δούμε λοιπόν, γρηγορότερα. Κύριε Χατζογράφη, ορίστε, για να ακούσουμε το δικό σας σχόλιο. Λοιπόν, πρώτα να συνεχίσουμε. Οτιδήποτε πούμε και να σχολιάσουμε γενικά, να ψάξουμε να βρούμε διάφορα πράγματα. Θα πούμε για περιουσία σε πράγματα. Ναι, εντάξει. Υπάρχει ένα θέμα. Πρόκειται για ένα. Για μια μετάθεση, μια αλλαγή ουσιαστική ενός προσώπου. Αυτό είναι το μείζον. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης να αναλάβει το Υπουργείο, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Γιατί στο μείζον θέμα που υποσχέθηκε τόσο καιρό, είναι το κεντρικό θέμα που μας, όλους μας χτυπούσε η κυβέρνηση, ότι εμείς ενδιαφερόμαστε για την ασφάλεια του πολίτη. Ήταν πλέον περισσότερο από αυταπόδικο, είναι. Και θα δούμε πώς θα προχωρήσει παραπέρα. Είναι ότι εκεί έχει μια εκτρότατη αποτυχία. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, υπάρχει αυτό το πράγμα, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, σε αυτό φέρνει πάλι από το μεγάλο πάγκο που έχει για να φτιάξει 5 κυβερνήσεις,
φέρνει πάλι το ίδιο πρόσωπο πέντε φορά. Εκτιμήσει τη εφεδρεία. Ναι, φέρνει το πρόσωπο. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα που το θέλει όλο ο κόσμο. Με νέο υφυπουργό. Μπράβο, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο νέο υφυπουργό. Με νέο υφυπουργό. Κύριε Σπανάκη. Θα τα πούμε και αυτά. Κύριε Σπανάκη, θέλω να σα πω βεβαίω. Δεν είναι κακό. Και είμαι ο τελευταίο που θα υποβαθμίσω το ρόλο των υφυπουργών σε κάθε μια κυβέρνηση. Προφανώ. Πρώτον, για να μάθουν. Και να, γιατί αρχή άντρα ή γυναίκα δείκνηση, έτσι δεν είναι ένα το θέμα. Και δεύτερον, μπορεί να παίξει και ένα σημαντικό ρόλο. Και από εκεί βλέπει τι γίνεται. Όμως δεν μπορεί να πει κανείς πως έχει ένα τέτοιο πάγκο όπως το μείζον θέμα, όπου όλοι διαπιστώνουν ό,τι λέγεται, ό,τι έχει υποθεί και ό,τι θα υποθεί ακόμα, για την αποτυχία γύρω από το θέμα της ασφάλειας γίνεται η συζήτηση. Σε ποιο θέμα, σε αυτό που το χτυπούσε, μας τσάκιζε, μας δηλαδή χτυπούσε γενικότερα τα κόμματα της αντιπολίτευσης γύρω από το ζήτημα αυτό. Και αυτό είναι δοσμένο. Ένα το κρατούμενο λοιπόν. Ο κύριος λοιπόν Χρυσοχοΐδης έρχεται εκεί και προφανώς από εκεί και πέρα το θέμα του Υπουργείου Υγείας δεν μπορεί να το πάρει ο δεύτερος υπουργός που δεν έχει και κάποια γνώση του ζητήματος, ούτε και ένας οποιοδήποτε υπουργός, και βάζει τον κύριο, τον κύριο Γεωργιάδη. Λοιπόν, δεν είναι όμως ανασχηματισμός Γεωργιάδη. Είναι ένα σχηματισμό χρυσοχοίδη. Δεν είναι ένα σχηματισμό. Λοιπόν, όπω το πει, πώ το θέλει, μικρές αλλαγές. Η μικρή αλλαγή. Δεν είναι μικρή αλλαγή. Στο δεύτερο θέμα. Ναι, το κατάλαβα. Προφανώς. Μα η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Εδώ μιλάμε για το θέμα, όπω και να το πείτε, ένα ζήτημα είναι. Στον τομέα όπου τον κράδαινε προεκλογικά και γενικότερα δεν είναι, αν θέλετε, έτσι το έκανε και το χτυπούσε τι υπόλοιπε πολιτικέ δυνάμει, σε αυτό αποδεικνύεται πω δεν τα πήγε καλά. Καθόλου καλά. Και θα δούμε πώς θα τα πάει η παραπέρα, διότι τα ζητήματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Πάει λοιπόν αυτό ένα το ζήτημα. Τώρα, η σύμπτωση. Εγώ επισημαίνω τη σύμπτωση, θα μπορούσε να γίνει αύριο ή μεθαύριο ή μεθαύριο. Η σύμπτωση δεν είναι και τυχαία, διότι ανοίχθηκε άλλο ένα ζήτημα στο χώρο, στη συζήτηση, την πολιτική που είχαμε μπροστά μας, γύρω από το θέμα του κυρίου Συρίγου. Ήταν χωστά και εδώ και μας τα είπε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, προσέξτε. Έτρεμε κυβέρνηση, είναι γεγονός αυτό. Έτρεμε. Εντάξει, η κυβέρνηση έχει πάρει. Έχει μια ηρεμία. Αλλά και εγώ θα το απαντήσω. Εντάξει, η κυβέρνηση έχει πάρει το 40%. Έχει τρέμει ή δεν τρέμει με τίποτα. Είναι προχωράει και κερδίζει. Αυτό το θέμα τη δήλωση ήταν τόσο κορυφαίο. Όχι, δεν ήταν. Είχε συγκλονίσει την κυβέρνηση. Αυτό λέω. Εσεί το κρίνετε, μα παρακολουθούν όλοι οι υπόλοιποι και κυρίω ο χώρο τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίο πάλι κράδεν εναντίον μα, πώ μα έλεγε, εθνική εξαίρεση. Ποιον, το ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, το έλεγε για εθνική εξαίρεση για μια στάση στα πολιτικά, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Άρα λέτε ότι είναι και, είναι έχει, και από προσανατολισμός. Ότι γίνεται και αυτό, όχι βέβαια, μία-δύο ημερών δεν μπορούσε να είναι προφανώς, μετά από πολύ καιρό θα το έκανε. Όμως η συγκυρία είναι συγκεκριμένη. Το επέστρεψε και άλλο για να κλείσετε και θέμα, να το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Τα υπόλοιπα είναι ζητήματα, εγώ βάζω πολύ ερωτηματικά, το ότι έρχεται και ξαναέρχεται και ξαναέρχεται ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ναι. Έτσι, ένα πράγμα πάντως καταλαβαίνουμε όλοι πώς σημαίνει. Δεν έχει και τόσο πάγκο η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, στα ζητήματα. Κύριε Γκλαβίνα. Τέλεια. Καταρχήν, καλή χρονιά. Το 2023, ομολογούμε όλοι, ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Άφησε βαθιές πληγές και πολλά τραύματα στην ελληνική κοινωνία. Δεν θα κάνουμε τώρα τι ακριβώς συνέβη. Ειδικά το καλοκαίρι. Το ξέρουμε μετά. Πολύ καλά, αλλά δεν ξεχνούμε τι συνέβη. Και ξεκινάει λοιπόν το 2024. Έντονα πολιτικά γεγονότα, όπως φαίνεται. Σίγουρα ένας μέσα εισαγωγικά ανασχηματισμός, γιατί προφανώς δεν ήταν ανασχηματισμός η μετακίνηση ενός υπουργού. Το σχήμα παραμένει πολυμελές. Η μεγαλύτερη κυβέρνηση στην Ευρώπη. Μάλιστα μεγάλωσε συνένα, αν δεν κάνω λάθος. Είναι μεγάλο πάγκο. Όχι, συνένα. Ο κύριος Μαρινάκης δεν ήταν, έγινε. Θα λάβει, φαντάζομαι, και τον αυξημένο μισθό του εξωκοινοβουλευτικού υπουργού, σύμφωνα με όσα άλλαξαν την τελευταία στιγμή. Να μην σας διακόψω. Παρακαλώ. Η Ελλάδα έχει την πιο μικρή και ευέλικτη κυβέρνηση στον κόσμο. Είναι 5 άτομα σε ένα κτίριο. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Αυτό είναι. Εντάξει, έχετε δίκιο. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Αυτό αδικεί. Ενδιαφέρον, ναι. Αυτό που λέτε είναι διαδικαστικό. Αλλά αυτό είναι διαστρέβλωση, όπως το είπατε. Τους άλλους 58 λοιπόν. Τους άλλους 58 είναι εντολοβόροι. Παίρνουν ένα μπλε φάκελο. Είναι δορυφορικό σχήμα. Αυτό που λες είναι ισοπεδωτικό. Δεν υπάρχει. Να ελοπίσουν. Λοιπόν, θα έπρεπε να διδάσκεται ο κύριο Σπανάκη. Δεν υπάρχει αυτό. Ο κύριο Σπανάκη δεν έρθει η ώρα του. Αυτό δεν υπάρχει. Αστοχία. Αυτό που λες δεν υπάρχει. Ήταν ωραίο.
Και αλίμονο. Δεν δουλεύουν έτσι. Δεν δουλεύουν έτσι. Ούτε οι ανώνυμε εταιρείε δεν δουλεύουν. Συγγνώμη, πάντω όταν βλέπουμε 15 και 20 σωματεία τη μέρα και ακούμε τα προβλήματα και τι εντύπωσει. Αυτά δεν είναι. Προ τη μήνυ σα, κύριε Σπανάκη. Άρα λοιπόν. Κύριε Σπανάκη, αυτό πρέπει να το κάνετε. Αλίμονο. Στη μήνυ σα, αυτό και μπράβο σα κάνετε. Δεν το συγγνώμη. Ούτε η κυβέρνηση του Αντρέα Παπανδρέου δεν ήταν. Και καλά θα κάνετε. Αυτή είναι η δουλειά σα. Δεν θα σα λέμε μπράβο για τη δουλειά σα. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε καταλήξει να λέμε μπράβο για κάποιον που κάνει τη δουλειά του. Πώ λέμε μπράβο είναι έντιμο αυτό. Το αυτονόητο δηλαδή. Είναι έντιμο αυτό. Το λέμε μπράβο. Η δουλειά του υπουργού και τη κυβέρνηση να κάνει τη δουλειά τη. Και όπω φάνηκε λοιπόν ο κύριο Σπανάκη δεν το είπε, αλλά το υπονοούσε τέλο πάντων τα λεγόμενά του, ότι στο Υπουργείο Προστασία του Πολίτη δεν γινόταν η δουλειά. Αυτό είναι βασικό. Στου υπουργού 6 μήνε δεν γίνεται. Στο Υπουργείο Προστασία. Όταν λέτε θα κάνουμε τη δουλειά. Είναι φαϊνότερο αυτό. Άρα η δουλειά στο Υπουργείο Προστασία του Πολίτη ήδη από το καλοκαίρι, καλοκαίρι διακοπέ ήμασταν αρχέ Αυγούστου και λέγαμε ότι ο κύριο Οικονόμου δεν κάνει, είναι επικίνδυνο πολιτικά εννοούμε για όσα είχαν συμβεί με του Κροάτε, Χούλιγκαν κτλ. Και όσα συνέβησαν το επόμενο διάστημα. Ήρθε μετά από 6 μήνε μια κυβέρνηση η οποία μετράει ότι οι εκλογέ γίνανε τον Ιούνιο και η κυβέρνηση ορκίστηκε τον Ιούλιο και αλλάζει έναν βασικό υπουργό. Δεν έχει. Πάγκο, υπάρχει φοβερή ένδεια στελεχών. Αυτά που λέει ο κύριος Πανάκης θα αντιπαρέρχομαι ότι έχει πέντε κυβερνήσεις. Γιατί δεν τους αξιοποιεί. Και πάλι ο κύριος Χρυσοχοίδης που το 2011 τον αποπέμψαμε γιατί δεν έκανε καλά τη δουλειά. Τον ξαναφέρνουμε ο κύριος Γεωργιάδης στο υγείας. 1.300.000 στρέμματα που κάηκαν. Τέλος πάντων. Ο καθένας λοιπόν, η κυβέρνηση είναι προφανώς είναι ένας ανασχηματισμός μέσα εισαγωγικά απελπισίας. Ένας ανασχηματισμός πολιτικής φτώχειας, γιατί δεν δείχνει θα μια ορμή. Θα σας φέρω στις νεοδημοκρατικές παρέες να δείτε. Δεν δείχνει μια ορμή, ένα όραμα ότι ναι θα τα καταφέρουμε, ότι θα τα αλλάξουμε. Κινήσεις οι οποίες δείχνουν, αν θέλετε, μια πολιτική μιζέρια. Να φέρουμε κάποιον που ήταν παλιά, να βάλουμε τον άλλον εκεί. Δεν δημιουργούν, κανείς δεν είναι ενθουσιασμένος στη χώρα, ούτε, και άλλο, ούτε αύριο το πρωί θα συζητήσει κανείς αλλαγές που γίνανε, γιατί δεν απασχολούν σχεδόν κανένα, δεν κάνανε εντύπωση. Πότε δεν δημιουργούν, θα σας πω πείτε στο τέλος. Πότε θα κρυθούν τα πρόσωπα και το έργο, πότε. Πότε, γίνονται καθημερινά. Πότε θα κρυθούν. Ο κύριος Οικονόμου κρύθηκε. Μισό λεπτό, πότε θα κρυθούν. Προφανώς. Το έργο και τα πρόσωπα. Θα σας απαντήσω. Στις εκλογές. Τυπικά ναι, όχι στις εκλογές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε μια διαφορετική κίνηση και αμέσως πέφτουμε πάνω να την καταδικάσουμε. Δεν είναι έτσι. Έχουμε το δικαίωμα. Τους έχει το δικαίωμα ο Πρωθυπουργός. Ξανά δει. Ο Πρωθυπουργός. Έχουμε... Τώρα που του μετράω είναι και τρεις οι αλλαγές. Δεν είναι τέσσερις. Ήταν Μηταράκης, Οικονόμου. Έχει το συνταγματικό. Όχι τέσσερις. Ξανά και αν με επιτρέπετε. Ο Πρωθυπουργός της χώρας έχει το συνταγματικό. Του αλλάζει κάθε μέρα. Προφανώς ανά πάσα στιγμή κρίνει να κάνει τις διορθωτικές κινήσεις. Είπαμε κάτι διαφορετικό. Ο Ανδρέας έκανε δύο ανασχηματισμούς στον χρόνο. Και εμείς λοιπόν η αντιπολίτευση έχουμε το συνταγματικό δικαίωμα, κύριε Σπανάκη, να κρίνουμε και να λέμε ότι θέλουμε. Ναι, ναι. Και εμείς να θεωρούμε αποτυχημένοι τις αλλαγές. Ναι. Και τον κύριο Χρυσοχοίδη που τον αποπέψατε, να τον ξαναφέρετε, τον θεωρούμε αποτυχημένο. Σωστά, εμείς τους θεωρούμε αποτυχημένους. Μα οι εκλογές για το Μάιο. Εγώ θα έλεγα επίσης. Να μου κάνει εντύπωση πόσο ο κύριος Κρέκας μένει στη θέση του. Φτάνει αυτό με τις εκλογές. Φτάνει αυτό με τις εκλογές. Και τι σημαίνει, δεν θα μιλάμε. Τι σημαίνει, δεν θα μιλάμε. Δεν θα μιλάμε επειδή γίνανε εκλογές τον Ιούνιο. Τι θεωρία είναι αυτή. Όχι, δικαίωμά σας. Και εμείς θα μιλάμε και θα απαντάμε. Δεν κατάλαβα. Και εμείς δεν θα κάνουμε κριτική. Εμείς δεν θα κάνουμε κριτική. Λοιπόν, μισό για να ακούγεστε. Για να ακούγεστε. Ενδιαφέρουσα. Για να ακούγεστε. Δεν θέλετε αντιπολίτευση. Αυτό κατάλαβα. Αυτό βγαίνει το συμπέρασμα. Έλατε να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας. Δεν θα αντιπολιτευτώ έναν άνθρωπο που είναι πέντε. Θα πάμε τώρα. Θα πάμε τώρα. Μόλις κλείσουμε. Μόλις κλείσουμε και θα πάμε. Και κλείνω. Και κλείνω. Μόλις κλείσουμε θα πάμε εκεί. Φανερία. Την άποψή σας θέλω για το βρεφικό γάλα που είναι 216% πιο ακριβώς σε σχέση. Όχι με τη Βουλγαρία. Όχι με τη Βουλγαρία. Με τη Δανία. Τη Σουηδία. Καθόλου δεν πανηγυρίζω. Λυπάμαι και σε ένα χωριά. Εγώ πανηγυρίζω. Δεν το πανηγύρι μου. Θα απαντήσετε τώρα. Εδώ απαντήστε. Βρεφικό γάλα, γιατί. Γιατί είστε δικαστής, από πότε. Από πότε είστε δικαστής. Από πότε είστε δικαστής. Δεν πανηγυρίζουμε. Λυπούμαστε. 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 Από την Ελλάδα. Λυπούμαστε. Παρακαλώ, να ρίξουμε λίγο τους τόνους. Ζωντανή εκπομπή έχετε, κύριε Ξενάκη. Όχι, απλώς ακουγόμαστε. Εγώ έκανα την ερώτηση, να απαντήσω
κύριο για το Βρεκό. Θέλετε, συγγνώμη, θέλετε να απαντήσετε για το κομμάτι αυτό που σα ρώτησε, το οποίο δεν έχει σχέση με την κουβέντα, αλλά σα ρωτάει. Ο καθένα ό,τι ρωτάει. Λέει, το μάθαμε σήμερα ότι γι' αυτό το 218% πάνω το Βρεκό. Μα εσεί απαγορεύσατε πριν από λίγο στον πρωθυπουργό τη χώρα να κάνει αυτή την κίνηση. Τώρα δεν σα πειράζει που ο κύριο Κρέκα είναι στη θέση του. Πότε το απαγορεύσατε. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Το πάει σε άλλο Υπουργείο. Απλώ θέλει να μετατρέψει τον Σοκολίδη. Έκανε έργο στο υγεία. Γιατί τον άλλαξα μετά τόσο καλό. Γιατί τον άλλαξα μετά τόσο καλό στο υγεία. Γιατί είναι καλά τα νοσοκομεία. Αν ήταν καλό θα τον άφηνε. Αν ήταν καλό θα τον άφηνε στα νοσοκομεία. Λοιπόν, να πάμε στα θέματα. Ακριβώ για να μιλήσουμε για τι καθημερινότητε. Να ξεπάγουμε τρίτιο, θα πείτε. Ξεπάγουμε για το βρεφικό παλαιό. Για το ξεπάγουμε τρίτιον. Θα τοποθετηθείτε επιτέλους. Να πείτε δηλαδή στην κυβέρνηση ότι ναι, δύο χρόνια νωρίτερα ήρθε το ξεπάγωμα των τριετιών και αυτή τη στιγμή οι νέοι εργαζόμενοι χτίζουν επίδομα προϋπηρεσίας και οι παλαιοί εργαζόμενοι που στις 14 Φεβρουαρίου του 2012 πάγωσε ο χρόνος για το επίδομα προϋπηρεσίας αρχίζει και ξαναχτίζεται και μέσα στο 24 θα δουν αυξήσεις. Για την τέταρτη αύξηση του κατώτατου μισθού που θα έρθει σε λίγες εβδομάδες. Η τέταρτη αύξηση του κατώτατου μισθού. Ωραία, να κάνουμε καμιά ερώτηση. Για το μέσο μισθό να κάνουμε που καμιά ερώτηση. 250 να κάνουμε καμιά ερώτηση. Με κυβερνητικό στόχο να πάρουμε 1500. Να κάνουμε, να κάνουμε λοιπόν, καμιά ερώτηση. Για τα θέματα γιατί που μας ασχολούν. Για την χαμηλότερη αγοραστική δύναμη των Ελλήνων θα μιλήσουμε. Για το γεωργισμό δουλεύουν περιτροπή θα μιλήσουμε. Συγγνώμη, τώρα που λέτε για τις τριετίες. Ένας παλιός εργαζόμενος πώς θα αποδείξει ότι δούλευε και ότι δικαιούται της τριετίας. Πανεύκολα. Θα τρέχει να βρει την πανεύκολα. Πανεύκολα. Γιατί δεν φτιάχνετε μια πλατφόρμα. Πανεύκολα βρίσκεται. Πού? Έχει με εγκύκλιο που εξεδόθη το 2000, τον 10ο του 2023, μάλιστα, έχουμε συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις. Δεν θα υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Άρα πώς θα και αν υπάρχουν τέτοιου είδους θέματα, είμαστε εδώ να αντιμετωπίσουμε. Θα δούμε. Εντάξει. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουν οι τηλεθεατές μας είναι ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ξεπαγώνει τις τριετίες, δηλαδή ποιο, το επίδομα των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα δύο χρόνια νωρίτερα. Γιατί, ακούστε, ποιος γιατί της είχε η χώρα παγώσει. Είχε δεσμευτεί. Ποιος της είχε παγώσει. Ακούστε με λίγο, ακούστε. Πέστε, η χώρα είχε δεσμευτεί να πέσει ενεργεία κάτω από το 10% για ένα χρόνο. Μάλιστα. Και εδώ, μετά από δύο δεκαετίες, φέρνουμε στο 9,6 την ανεργία, χωρίς να έχουμε ένα χρόνο και τη φέρνουμε δύο χρόνια νωρίτερα. Αλλά, αυτό είναι υπέρ του εισοδήματος των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Αν ανέβει ενεργία, πώς θα τα λέτε όλα. Τι έλεγε ο νόμος. Λοιπόν, αν ανέβει η ανεργία πάλι. Ξεκάθαρα. Αυτό είναι η απάντηση στις τριετίες. Όχι, θέλω να ρωτήσετε κάτι επί της ουσίας. Όχι, εγώ δεν θέλω να ρωτήσω. Αυτό θα πω. Είχαμε κάνει την κριτική μας. Όχι, είστε καλά. Γιατί να πω. Αυτό το ρωτήσω να απάντησε. Όχι, λέω. Ότι προχωρήσαμε για το θέμα των τριετών. Καλό είναι να προχωρήσει. Σε πρώτο, δεν έγιναν όλα όσα έπρεπε. Άμα ξαναγίνει, δέσμευση. Θα το δούμε παραπέρα. Εγώ θα ρωτήσω, ας πούμε, τι γίνεται με τις επικουρικές συντάξεις. Που ρωτάει κόσμος. Που ρωτάει κόσμος. Μισό τηλέφωνο το βράδυ. Πάμε λίγο στον Εύκα. Αυτό είναι το μείζον θέμα. Και για τις εκκρεμίσεις. Να πάμε σε μερικά θέματα του Υπουργείου. Δεν θα ξεκινήσουμε μετά. Λογιφέρνη είσαι ταξιούχη, υποψήφιος ταξιούχη. Σα αφήσουμε να πει για το Υπουργείο. Θέλω να συζητήσουμε τώρα λίγο. Είστε πολύ έμπειρος και κάτι, Σωκράτη. Το ξέρω. Είστε πάρα πολύ έμπειρος. Ενδεχομένως να μας κάνετε και μαθήματα. Ωραία, θα πούμε την ακρίβεια μετά. Αλλά σας πω τα εξής. Πάμε κύριε Σπανάκη, πέρα κάτω. Μισέ το. Γιατί πραγματικά. Αφήστε κάτι σε κανένα δουλειά. Πάμε τώρα στο θέμα των συντάξεων. Όταν παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία το τιμόν της χώρας τον Ιούλιο του 19, οι εκκρεμείς συντάξεις ήταν 200.000. Τώρα πώς είναι. Επαναλαμβάνω, 200.000 συντάξεις για να εκδοθούν σε εκκρεμότητα. Κάνετε εκλογές το 23. Σήμερα λοιπόν οι συντάξεις αυτές, ακούστε το νούμερο, είναι 24.000. Να σας πω το άλλο. Κυρίες λοιπόν, είναι αυτές οι κυρίες και επικουρικές. Για τις κυρίες. Κύριες. Για τις κυρίες. 24.000. Οι επικουρικές έχουν μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πώς είναι τώρα αυτές? Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πείτε είναι με κάτω από 40.000. Ναι. Ακούστε λίγο. Και όχι μόνο αυτό. Μέσα σε μία μέρα, με την τελευταία νομοθετική ρύθμιση που φέραμε στο δεύτερο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, καταφέραμε και 11.000 επικουρικές συντάξεις βγήκαν σε μία μέρα. Άρα λοιπόν αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες νομίζω ότι είναι πάνω από κόμματα και χρώματα. Και αυτές που εκκρεμούν τώρα. Και αυτές που εκκρεμούν γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες ώστε ο χρόνος να μειωθεί. Ναι. Υπάρχουν
προβλήματα με, με κάποιες κύριες συντάξεις και επιστρατεύουμε και άλλα εργαλεία, όπως το να μπορούμε 6 μήνες πριν να ενημερώνουμε τον συνταξιούχο και να του λέμε σε 6 μήνες από σήμερα θεμελιώνεις δικαίωμα συνταξιοδότησης. Έλα λοιπόν και κατέβες στα χαρτιά σου και σου λείπουν αυτά και αυτά και αυτά. Γιατί τι γίνεται σήμερα? Σήμερα πάει κάποιος, βγαίνει στη σύνταξη και δεν έχουν προσμετρηθεί ένας χρόνος που ήταν, ξέρω εγώ, κάπου αλλού. Και έρχεται μετά συμπληρωματικά και γίνεται παραπροσδιορισμός συντάξεώς του. Αυτά λοιπόν τα προβλήματα όλα, εμείς τα λύνουμε πρακτικά. Αυτά λοιπόν, η πρακτική άσκηση, κύριε Χατζησοκράτη, αγαπητέ συνάδελφε από το ΠΑΣΟΚ, δεν έχει να κάνει με κόμματα. Είναι καθημερινά θέματα της καθημερινότητας. Εδώ, κύριε Ξενάκη, καθημερινά ακούμε τις εκπομπές σας, λοιπόν, τους δημοσιογράφους που μας κρίνετε. Γι' αυτό θα πούμε την ακρίβεια σε λίγο τώρα. Τα Σαββατοκύριακα τις εκπομπές, τις πρωινές εκπομπές, είμαστε με τα αυτιά να πούμε τα προβλήματα. Εγώ θέλω να τηλέφωνα. Βγάλουμε καμιά είδηση. Είπατε για το κατώτατο μισθό. Αυτό δεν είναι. Απρίλιος είναι, δεν είναι. Ο κατώτατος μισθός σε λίγες εβδομάδες, δηλαδή Απρίλιο-Μάιο, θα έχουμε την τέταρτη αύξηση του κατώτατου μισθού. Και το κυριότερο είναι ότι ο μέσος μισθός σήμερα που μιλάμε έχει μια μεγάλη αύξηση σε σχέση με το 19. Έχει διαμορφωθεί περίπου στα 1.250 ευρώ. Σε ορισμένους κλάδους όπως είναι ο τουρισμός, τα ξενοδοχεία, έχει μεγαλύτερο μέσο μισθό. Και αυτή τη στιγμή ο κυβερνητικός μας στόχος, ώστε να φτάσει ο μέσος μισθός τα 1.500 ευρώ στο τέλος τετραετίας, θα επιτευχθεί και πιο γρήγορα. Μάλιστα. Άλλη μια ερώτηση που νομίζω ότι χειρίζεστε εσείς το θέμα αυτό, με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, τι γίνεται? Ψηφιακή κάρτα εργασίας. Από προχθές μπήκαν άλλοι 24 κλάδοι. Με ένα πολύ εύκολο τρόπο, χωρίς να δημιουργείται κόστος και κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εξασφαλίζουμε και για τον εργαζόμενο τις ώρες εργασίας του, την υπεροριακή του απασχόληση. Τι κλάδοι είναι αυτοί που μπήκανε? Είναι 24, κυρίως βιομηχανία, βιοτεχνίες, είναι 24 περίπου. Αφορά πολύ κόσμο αυτό. Αφορά και τον κόσμο. Η οποία πάνω από 720.000. Το οποίο ξεκίνησε να εφαρμόζεται. Ξεκίνησε από 1η-1η. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή συγκεκριμένες οδηγίες. Είμαστε σε ένα πρώτο στάδιο εφαρμογής. Είναι πολύ απλή η εφαρμογή αυτής της ψηφιακής κάρτας. Και προσέξτε, έχουμε δύο ωφέλη. Πρώτον, για τον εργαζόμενο. Και δεύτερον, ότι είναι ξεκάθαρες οι διαδικασίες ελέγχου από την επιθεώρηση εργασίας του ωραρίου του κάθε εργαζόμενου για την επιχείρηση. Άρα λοιπόν, εδώ με μια διαφάνεια και με ξεκάθαρες σχέσεις λύνονται προβλήματα τα οποία υπήρχαν στο παρελθόν. Όπως για παράδειγμα, την τροπολογία την οποία φέραμε για τους μετανάστες που ήδη ζουν, που ήδη πρέπει να είναι 3 χρόνια στην Ελλάδα την 30η Νοεμβρίου. Μιλάμε για όσους που ψηφίστηκε με 262 ψήφους στο Κοινοβούλιο, την ψήφισε και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε να δείτε. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι μέσα στα θερμοκήπια και δουλεύουν, ναι, εργατικά χέρια, στον τουρισμό και δεν μπορούσαν να έχουν ασπρίσει την εργασία. Να ρωτήσουμε γιατί αφορά κόσμο. Άρα λοιπόν, να εδώ έχουμε το εξή ερώτημα και κλείνω. Εδώ και κλείστε, και κλείστε. Και κλείνω. Θέλουμε να βλέπουμε την αγορά εργασίας και τα πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας κατάματα? Εμείς λοιπόν απολύτως τα βλέπουμε. Γι' αυτό νομοθετούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Μες, αυτό λοιπόν το κυβερνητικό να το συνεχίσουμε στο Υπουργείο Εργασίας. Κύριε Σπανάκη, και με την τελεία Μιχαηλίδου που έρχεται και με μια μεγάλη. Βάλτε μια τελεία παράκληση. Και θα πετύχουμε. Εντάξει, όχι πολύ λοιπόν μεγάλη εμπειρία. Μεγάλη εμπειρία. Εντάξει, θα τη βοηθήσετε και εσείς με την εμπειρία σας στα θέματα αυτά αρκετά. Λοιπόν, θα βάλουμε τελεία και να ξεκινήσουμε μετά από εσάς. Okay. Να ξεκινήσουμε το κομμάτι της ακρίβειας, να μιλήσουμε γι' αυτό. Το κατέχει ο κύριος Πανάκης. Επειδή είπε και μερικά πράγματα που έχουν σχέση κυρίως με το μέσο μισθό, θέλω να μιλήσω και εσείς. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Πάμε στο διάλειμμα. Σε 2-3 λεπτά ξεκινάμε. Βέβαια, ό,τι αφορά την καθημερινότητα, κουβεντιάζουμε μόνο για την καθημερινότητα. Και περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην κουβέντα μας. Μιλάμε για την καθημερινότητα. Έχουμε και πάρα πολλά τηλεφωνήματα ήδη από εσάς. Κύριε Χατζησοκράτη, ορίστε. Έλεγα, θα πω μια κουβέντα μόνο για το θέμα της αύξησης του μέσου μισθού. Ναι. Που από την πλευρά της κυβέρνησης. Του κατώτατου μισθού. Ναι, ναι, όχι, όχι, όχι. Το μέσο, το μέσο είναι στόχος. Ναι, ναι, ναι. Όχι, το μέσο. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποφασίσει αυτό. Η κυβέρνηση το δουλεύει για να φτάσει εκεί. Ακριβώς. Ναι. Σωστά το θέτετε. Ναι. Τον κατώτατο μισθό τον ορίζει η κυβέρνηση ακόμα. Εμείς είμαστε σταθερά υπέρ του να πάψει να γίνεται δι' αυτού του τρόπου και το να γίνεται μέσα από τη διαδικασία των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Mm-hmm. Όπου οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι
θα προχωρήσουν, θα ναι. μπορούν μέσα από τη διαδικασία αυτή να προσδιορίζουν και το ύψος της αμοιβής που αντέχει η οικονομία και που έχει ανάγκη και οι εργαζόμενοι. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, άλλο πράγμα η εθνική, άλλο πράγμα η εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία προσδιορίζει το κατώτατο μισθό στον ευρύτερο χώρο που καλύπτει. Και άλλο αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να πάψει να υφίσταται. Μας το είχαν επιβάλει από την πλευρά τους τα μνημόνια όλη αυτή την περίοδο. Μετά το θέμα των μνημονίων ήταν ανοιχτό και έπρεπε να προχωρήσει το ζήτημα αυτό. Δεν έχει προχωρήσει, το διεκδικούμε τόσο καιρό, το επιμένουμε πάρα πολύ, δεν είμαστε οι μόνοι μας και το ΠΑΣΟΚ το ίδιο λέει και προφανώς του. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που μας έβγαλε τα μνημόνια δεν το άλλαξε. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που μας έβγαλε τα μνημόνια, πολύ σωστά το λέτε, όπως είναι γνωστό, τον Αύγουστο του 2018 έγινε και τον Μάιο, τον Ιούνιο, έγινε οι εκλογές και τελείωσε αυτή η διαδικασία. Δεν είχε χρονικό διάστημα στους στόχους της από το ίδιο τότε που έβαζε το 2019. Ήταν να αλλάξει σε κάθε περίπτωση αυτό. Επιμένουμε πάρα πολύ σε αυτό και επιμένουμε εδώ και 4 χρόνια. Πάμε στον 5ο χρόνο. Στην αύξηση. Όχι στην αύξηση. Τη διαδικασία. Όχι, αυτό λέτε. Συμφωνείτε. Όχι. Πού διαφωνείτε. Μα εμείς θέλουμε και κλαδικές συμβάσεις. Και επιχειρησιακές συμβάσεις. Και τοπικές συμβάσεις. Ένα πράγμα δεν θέλετε. Άρα πού διαφωνούμε. Ο κατώτατος μισθός να προσδιορίζεται μέσα από τη διαδικασία της εθνικής γενικής. Θα με αφήσετε να τελειώσω. Να σας απαντήσω. Όχι, δεν θέλω να απαντήσετε. Θέλω να μ' ακούσετε. Σπανάκι, αφήστε να μιλήσεις, παρακαλώ. Για να τελειώσει. Γιατί πρέπει να μιλήσουμε όλοι. Επειδή ξέρω και όσοι μας ακολουθούν και αυτοί το γνωρίζουν ότι η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας δεν προσδιορίζεται έτσι όπως ήταν τόσα χρόνια και είναι η κεντρική διεκδίκηση όλων των ελληνικών συνδικάτων μέχρι σήμερα. Η οποία κόπηκε η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας τα μνημονιακά χρόνια και εδώ και 4,5-5 χρόνια τώρα το διεκδικούμε όχι μόνο εμείς, λέω, τα συνδικάτα και τα πολιτικά κόμματα εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και δεν το κάνετε. Άρα λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, λέτε λοιπόν πάνω στο ζήτημα αυτό για το μέσο μισθό που θα πάει, λέει, στα 1500. Πώς θα πάει στα 1500. Γιατί μπορεί να. Επειδή, όπως είπατε πολύ σωστά, ότι αυτά δεν προσδιορίζει τον κατώτατο, τον κάνει η κυβέρνηση με απόφαση. Αλλά οι άλλες διαδικασίες είναι μέσα από την αγορά. Αλλά φτιάχνει ένα πλαίσιο. Φτιάχνει ένα πλαίσιο από την πλευρά της η κυβέρνηση. Όχι μόνο που διαμορφώνει όρους και προϋποθέσεις για να υπάρχουν μεγαλύτερες αυξήσεις, αλλά ακόμα και στο θέμα αυτό, όπως γνωρίζετε, το τελευταίο νόμο που έκανε, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις οι οποίες δίνουν περισσότερο. Τις μικρές εννοώ, και τους ελεύθερους επαγγελματίες ακόμα περισσότερο, ή όσους απασχολούν 2-3-4 άτομα, όταν έχει μισθωτό, ο οποίος παίρνει περισσότερο από όσο είναι στην εθνική γενική, στον κατώτατο μισθό όπως είναι προσδιορισμένος, του βάζει ποινή. Άρα λοιπόν, με ποιο τρόπο θα αυξηθεί ο μέσος μισθός γενικότερα για να συμβάλλει σε αυτό το 1500 που είναι μπροστά μας. Και μην ξεχνάτε ότι η Κομισιόν, με βάση, την παρακολουθούμε, παίρνει τα στοιχεία τα δικά μας, όπως γνωστόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάνει τις δικές της μελέτες, οι οποίες δεν διαψεύδονται, προβλέπει. Συν 1,1 το 2023, συν 1,3 το 2024, συν 0,3 το 2025 και 0 για το 2026, αύξηση του μέσου μισθού που πρόκειται να γίνει. Αυτά όλα αν τα προσθέσετε στη διαδικασία δεν πάει στα 1500. Αυτό θέλω να σας πω, αλλά αυτό θα μου πείτε, περίμενε Χατζοκράτη να το δούμε παραπέρα. Με εισόδημα 230 δισεκατομμύρια. Συνεχίζω τώρα. Συνεχίζετε. Τώρα θα συνεχίσω πάνω γιατί το πιο σημαντικό. Το σημαντικό λοιπόν, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι αυτός λοιπόν ο μέσος μισθός που υπάρχει σήμερα είναι 16.000, ο μέσος μισθός 16.000 ευρώ, ο χαμηλότερος στην Ευρωζώνη που έχει μέσα 35. Ετήσιος. Μέσος ετήσιος μισθός, έτσι, μπράβο, εντάξει, σύμφωνο. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν, αυτά είναι δοσμένα, είμαστε τελευταίοι, τώρα. Αυτό ήταν που αφορούσε το μισθό. Ναι. Τώρα πάμε να πούμε για τα θέματα της ακρίβειας. Αν μου πείτε πως έχω αμέσως μετά την δυνατότητα. Μισόλετε. Επειδή το βάλει το θέμα της ακρίβειας, θα σας πω. Ο κ. Γλαβίνας. Να του δώσουμε το λόγο του κ. Γλαβίνα. Εντάξει. Όπως θέλω να το τοποθετηθεί. Να τοποθετηθεί. Θα μπορούσα να μιλήσω για το. Ωραία, μιλήστε το θέμα. Γρήγορα και αμέσως μετά. Να συνοηθούμε πράγματι. Το θέμα της ακρίβειας
Μην κοροϊδευόμαστε. Εδώ είμαστε πρωταθλητές. Και το λέμε όχι συνέχεια, κάθε μια στιγμή. Όταν πάει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όταν έχουν ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, αμέσως μετά πάει στο πέραμα. Τι θα πει στο πέραμα, γιατί πει δαγκώνει. Δαγκώνει πληθωρισμός. Δαγκώνει όταν πηγαίνεις στα σούπερ μάρκετ και το λέει και το αποδεικνύει. Το λέει αυτό, σημαίνει πως είναι μια γενικότερη αποδοχή. Υπάρχει βεβαίως ο Σπυρακάς. Τι δεν κάνει, τι δεν κάνει που πρέπει να κάνει αυτό. Τι δεν κάνει. Για να έχουμε και μια ουσία. Εμείς όπως ξέρετε, και θα μείνω σε αυτό, το λέτε πολύ καλά. Και θα μείνω κάτι για να έχει ο κύριος Κώστας ύλη για να πει περισσότερο. Γιατί δεν είχαμε. Το τσιγκλάτε έτσι, το προκάλετε όμως. Λοιπόν, το τσιγκλάω για να είναι συγκεκριμένο. Εμείς μιλάμε πάντως σε δύο θέματα. Το πρώτο έχει σχέση με την επιμονή μας για το φόρο προστιθέμενης αξίας που πρέπει να μειωθεί. Και το δεύτερο, σε αυτό που έχει σχέση, το θέμα των ελέγχων. Συνολικά ή στοχευμένα. Μιλάμε στοχευμένα. Μιλάμε για πολύ συγκεκριμένα και έρχομαι και λέω. Εγώ θα πάρω, για να μην φεύγουμε μακριά, θα πάρω ένα παράδειγμα μιας διπλανής μας χώρας, μικρής, της αδελφής χώρας που είναι η Κύπρος, όπου. Θέλω να σα πω να τα λέτε και να τα ελέγχετε, γιατί πατάει και γουλάρει οποιοδήποτε Έλληνα και Ελληνίδα. Αμέσως και τα βλέπει στα ελληνικά. Γι' αυτό το λέω να συνοηθούμε. Λοιπόν, το ΦΠΑ στην Κύπρο είναι 0% και στο, έγινε, 0% έγινε και στο κρέας και στα λαχανικά από 1η-12η-23 μέχρι 31η-5η-24. Έρχεται σε συνέχεια αυτή του η ενέργεια, σε συνέχεια, έτσι, ό,τι που. Από το Μάιο του 23, από το Μάιο του 23 είχαν κάνει 0% στο ψωμί, στο γάλα, στα αυγά, τις παιδικές τροφές, τις παιδικές πάνες και γυναικεία, υγιεινή και προσιά και πολύ ωραία. Βάλτε τελεία εδώ. Αυτό λοιπόν. Για να μην απεριτολογούμε. Έκανε επίσης, επειδή είδε ότι αυτό το πράγμα περπάταγε, έκανε από 15 Ιουνίου και πρόσθεσαν και τις υπηρεσίες και τα αγαθά. Τα βιβλία, τις εφημερίδες, τις θεατρικές παραστάσεις. Μην απεριτολογούμε όμως. Και ήρθε και για το κρέας και τα λαχανικά. Το ακούτε αυτό. Ωραία. Και το έκανε έτσι. Δεν είναι χαζοί λοιπόν οι Κύπροι που έκαναν όλη αυτή την προσπάθεια. Αυτό. Και τώρα λοιπόν, μόνο για τους ελέγχους. Όχι. Θα κρατήσω το θέμα του ελέγχου. Κρατήστε το. Γιατί θέλω να κάνουμε τους ελέγχους, θα σας πω. Άμα προλάβουμε, θα κάνουμε τους ελέγχους. Κύριε Γλαβίνα. Ξεκινώ μέσα από τον κύριο Σπανάκη για τα εργασιακά. Οι αλλαγές που έχει κάνει η κυβέρνηση, εμείς ξέρετε, τις περισσότερες καταψηφίσαμε και διαφωνούμε. Σχετικά με τις τριετίες, οφείλω να το πω. Κύριε Σπανάκη, βάλετε ένα όριο το 2027. Πρόσκαιρο είναι το ξεπάγωμα. Γιατί προχωρήσατε, θα μου απαντήσετε όταν έχετε χρόνο. Το προχώρησα, ήταν 2026, λέγανε. Σε απόλυτη απελευθέρωση. Χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Χωρίς να ταυτίζετε αυτό με τον ενδεχόμενο εκλογικό κύκλο. Ανοιχτά και ωραία. Δεν το κάνατε. Όταν λοιπόν η αγοραστική δύναμη των πολιτών, δεν τα λέω εγώ, η Eurostat τα λέει, τα στοιχεία το λένε, είναι τόσο περιορισμένη, δεν μπορούμε να λέμε ότι αυξήσαμε τον μισθό, όταν η αύξηση σε σχέση με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης έχει τεράστια απόκληση. Δεν καλύπτονται αυτά. Το είδαμε και στις γιορτές, στα μαγαζιά, είστε άνθρωπος της κοινωνίας και το ξέρω. Στα μαγαζιά πήγατε. Κανείς δεν σας είπε ότι τα πράγματα είναι καλύτερα. Και αν ο κόσμος διασκέδασε και βγήκε δύο μέρες, πια έχει περιοριστεί πολύ αυτό. Ναι, με την παραμονή των εορτών πράγματι υπήρχε κόσμος και μπορεί ενδεχομένως να πήγανε και κάποιες μέρες κάποιες εκδρομές. Ήταν πολύ περιορισμένη η κίνηση και ο κόσμος, δεν το λέω εγώ, το ξέρετε καλά, το λένε οι ψηφοφόροι σας, οι καταστηματάρχες και πολλοί κόσμος με τον οποίο ομιλείτε και στην περιφέρειά σας και παντού. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την ακρίβεια. Το κόστος στέγασης, συνολικά το κόστος της καθημερινότητας, μένω στο κόστος στέγασης. Θα σας απαντήσω. Την διαπίστωση την κάνουν οι δημοσιογράφοι συνήθως. Οφείλουμε να την κάνουμε και εμείς όμως και να θέτουμε τα θέματα, κύριε Κώστα, και οφείλουμε να τα λέμε. Γιατί δεν τα είπαμε μέχρι στιγμής, γι' αυτό το λέω. Τι κάνουμε λοιπόν με το κόστος στέγασης. Άμεσα. Έχουμε πρόταση. Την έχουμε πει πολλές φορές, αλλά η κυβέρνηση δεν απαντάει. Κατάργηση Golden Visa άμεσα. Άμεσα, αύριο, στην Αθήνα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Θα γίνει και στον Πειραιά που έχει μείνει τιμή μισή. Εκεί παίζεται το παιχνίδι τώρα. Σε αυτά λοιπόν η κυβέρνηση θα πάρει θέση που απασχολούν τους πολίτες. Και βάζω και το θέμα της παιδείας εδώ μέσα. Με τους φοιτητές, με την κατάσταση την τραγική που επικρατεί στις εστίες. Διαβάζουμε ρεπορτάζ εφημερίδες ντροπιαστικά για τη χώρα. Και ενώ υπάρχουν αυτά τα ζητήματα, συζητούμε ότι πρέπει να κάνουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, κάμπους κτλ. Φαντάζομαι θα είναι θέμα κάποιες άλλες εκπομπής. Άρα λοιπόν, αλλού είναι η στόχευση, κύριε Σπανάκη. Ναι, μεν πρέπει πράγματι να αυξηθεί και ο κατώτατος μισθός και ο μέσος μισθός και πράγματι να βρουν περισσότερη δουλειά. Αλλά να δούμε και τι δουλειές κάνουν αυτοί. Γιατί ένα μεγάλο πλειοψηφία, αν δεν κάνω περίπου το 40%, είστε υπουργός, φαντάζομαι έχετε πιο επικαιρά στοιχεία, δουλεύουν περιστασιακά. Λίγες ώρες, με χαμηλό μισθό, άσχετα αν τελικά αυτό μπορεί λόγω και της μαύρης εργασίας με κάποιο τρόπο να αυξάνει, την οποία πρέπει να την καταπολεμήσουμε και συμφωνούμε σε αυτό. Αυτό δώσαμε τη δυνατότητα σε όσους παίρνουν επίδομα ανεργίας και μπορούν να δουλέψουν
για κάποια μεροκάμα το μήνα χωρίς άνω το επίδομα. Μπράβο. Άρα λοιπόν βλέπουμε. Και ήταν ένα βήμα. Και ήταν ένα βήμα αυτό που όπως ξέρετε ήταν από τα σωστά. Και εμείς όταν είναι σωστό το κάνουμε και στη Βουλή το ξέρετε. Δεν θέλω να το ψηφίσετε όμως. Ψάξτε το. Δεν το θυμάμαι. Θα το δούμε. Θα το δω. Άρα λοιπόν, σας ζήτημα της ακρίβειας, το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Εγώ θεωρώ ότι πήγε σοβαρό πρόβλημα και με τον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος δεν έχει κάνει αυτά που θα έπρεπε, ή τέλος πάντων όλα έχουν γίνει με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και κατόπιν πιέσεων και εφόσον έχουν σχροκερδίσει. Δεν μπορεί, και εδώ είπα να φέρουμε την πρότασή μας για τη μείωση, κύριε Κώστα, του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Δεν μπορεί το βασικό αγαθό, το γάλα για τα βρέφη, να έχει τέτοια αύξηση τιμών. Και να μας λένε, και εδώ θα, η προϊστάμενη της πολιτικής σας, προϊστάμενη, η κυρία Μιχαηλίδου, τι είχε πει, το σχολείο κλείνει, περπατήστε. Εδώ θα μας πείτε, θυλάστε. τι άλλο θα ακούσουμε. Πάθουν λοιπόν σοβαρά ζητήματα, δεν τα λαμβάνετε υπόψη. Αλλού στοχεύετε. Δεν υπόθηκε έτσι ακριβώς την κυρία Μιχαηλίδου, το παραπείτε λίγο. Δεν υπόθηκε. Οφείλετε να πείτε next. Δεν υπόθηκε. Ποιητική αδεία. Ποιητική αδεία το λέω. Άρεσε και στον κύριο Κώστα. Δεν υπόθηκε έτσι τον κύριο Μιχαηλίδη. Ποιητική αδεία το λέω. Ποιητική αδεία. Άρα, εδώ λοιπόν τα θέματα να τα δείτε. Τα προβλήματα είναι πολύ σοβαρά. Η αγοραστική δύναμη παραμένει πάρα πολύ μικρή. Και εδώ είναι η μάχη κατά τη ακρίβεια που το ξέρετε ότι μετά την ασφάλεια που καθάρισε τον υπουργό είναι το νούμερο ένα θέμα. Επόμενο ξέρετε ποιο είναι. Ποιο είναι ο κύριο Κρέκα. Έκανα σχηματισμό ο κύριο Λαβίνη. Τον επόμενο σχηματισμό του κύριου Ψωτάκη. Να τα βάλουμε λίγο κάτω. Ακρίβεια. Το νούμερο ένα πρόβλημα. Ναι. Η ακρίβεια, και να συμφωνήσουμε όμως σε αυτό το τραπέζι, είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί μόνο τη χώρα μας ή ολόκληρη την Ευρώπη. Κι άλλες. Αν μου πείτε ολόκληρη την Ευρώπη, θα συμφωνήσουμε. Παντού. Ναι, ωραία. Από σωστά να δούμε. Δεύτερο. Η Ελλάδα έχει κάνει μέχρι σήμερα πράγματα αντιμετώπισης ακρίβειας και η κυβέρνηση έχει ένα προσανατολισμό να πάρει στοχευμένα για εισοδήματα που τα έχει ανάγκη. Γιατί? Γιατί όταν μια κυβέρνηση έχει μειώσει 50 φόρους, λέτε να έχει πρόβλημα να μειώσει και κάποιους άλλους, και κάποιο, το ΦΠΑ. Αλλά τι είδαμε? Γιατί δεν το κάνει? Ακούστε λοιπόν τι είδαμε. Είδατε. Στην Ισπανία, τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ότι μείωσε το ΦΠΑ. Ακούστε κύριε Χατζοκράτη. Σας άκουσα μεγάλη ζάχαρη. Την ίδια χώρα επικαλούνται όλοι. Ακούστε λίγο, ακούστε λίγο. Ότι αυτή η μείωση του ΦΠΑ δεν πήγε στο τελικό καταναλωτή. Γιατί? Γι' αυτό πήγαμε λοιπόν με συγκεκριμένα στοχευμένα μέτρα, όπου αυτά τα μέτρα ενίσχυσαν και τη μικρομεσαία επιχείρηση, το μπακάλικο, το μανάδικο, το χασάπικο. Ενίσχυσαν αυτά τα μέτρα που πήραμε. Πάμε λοιπόν. Πάντω να πω κάτι. Τρίτο και κλείνω. Για το ίδιο θέμα. Να συμφωνήσουμε λίγο. Να συμφωνήσουμε. Το παράδειγμα αυτό που ανέφερε το βρεφικό γάλα, το οποίο είναι θέμα. Θα απαντήσω. Δείχνει ότι κάτι δεν δουλεύει σωστά. Θα απαντήσω. Μισό λεπτό. Θα απαντήσω. Δεν κρύξετε. Και λόγω κυβικών δεν μπορώ να κρυφτώ. Και λόγω κιλών μάλλον. Παρομοίως. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Ακούστε. Αυτή τη στιγμή το θέμα των πληθωριστικών πιέσεων συνεχίζεται. Ναι. Άρα λοιπόν θα συνεχιστούν και τα μέτρα. Μάλιστα. Τον προϋπολογισμό που ψηφίσαμε πριν από λίγες εβδομάδες στη Βουλή, τι έδειξαν τα αποτελέσματα? Ότι έχουμε μείωση του πληθωρισμού μεγαλύτερη από αυτή που περιμέναμε. Άρα σημαίνει ότι στην πρόβλεψη που κάναμε και κάνοντας απολογιστικά που είναι ο πληθωρισμός, κάτι κάναμε καλά. Εσείς και τι φαίνεται λοιπόν για τα επόμενα έτη, ότι το 24 θα έχουμε και άλλη μείωση του πληθωρισμού. Έχουμε ένα θέμα, και εδώ θα συμφωνήσουμε, όσο αφορά τον πληθωρισμό τροφίμων. Γι' αυτό παίρνουμε συγκεκριμένα στοχευμένα μέτρα για την αντιμετώπιση. Έχουν εντατικοποιηθεί ήδη οι έλεγχοι και να σας πω και ένα νέο το οποίο ανακοινώθηκε. Ότι όσο αφορά το βρεφικό γάλα, η Δημαία ήδη θέλω να απαντήσω, κάνει ειδικούς ελέγχους. Η Δημαία, η αρμόδια υπηρεσία, ειδικούς ελέγχους για το βρεφικό γάλα και θα βγάλει συγκεκριμένο αποτέλεσμα και θα ανακοινωθεί. Μακάρι, αλλά κατόπιν εορτήσαμε. Αυτό το αποτέλεσμα, μισό λεπτό. Έχουμε πάνω από 1.100 προϊόντα που για το επόμενο εξάμηνο έχουμε πτώση της τάξης του 5% από και τα 15.000 περίπου κωδικοποιήσει, που έχει το σούπερ μάρκετ. Καλύπτουν μεγάλη γκάμα. Μην τρελαθούμε, καλύπτουν μεγάλη γκάμα. Άρα λοιπόν έχουμε 1.100 προϊόντα. Έχουμε επίσης, προσέξτε, και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με φορολογικά ζητήματα, να τα βάλω όμως στο τραπέζι, με τα POS που προσέξτε και είναι προς τιμήν τους. Η Ομοσπονδία των Λαϊκών Αγορών
Η ίδια ζήτησε να πει το ποιο, γιατί τώρα τις τελευταίες μέρες είναι τα θέματα των POS και εκεί θα γίνουν τους μεγάλους σε ηλικία και πώς θα πληρώσω και τα λοιπά. Ακούστε λοιπόν. Παράταση δόθηκε. Το POS τι κάνει, καταπολεμά τη φοροδιαφυγή. Και όταν και υπάρχει διασύνδεση το Μάιο με την ταμιακή κτλ. Ακούστε λίγο. Αυτά όλα λοιπόν είναι ένα πλέγμα μέτρων για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Ερώτηση. Φτάνουν αυτά τα μέτρα όταν έχεις ακρίβεια? Απάντηση. Όχι, γι' αυτό και να τα συνεχίσουμε. Ερώτηση. Αυτό είναι. Ερώτηση. Δηλαδή, γιατί ακρίβεια είναι περισσότερα από τις άλλες χώρες? Είμαστε, κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Είμαστε δεύτερη στην τέταρτη χαμηλότερη ακρίβεια στην Ευρώπη. Στο ρεύμα. Θα μας πείτε ποιο τιμολόγιο θα επιλέξετε? Ακούστε, πάμε στο ρεύμα. Πρόεδρε, πάμε στο ρεύμα. Σας είπα και Χατσοκράτη, δεν φοβάμαι να απαντήσω οτιδήποτε. Πάμε στο ρεύμα. Οι τιμές του Ιανουαρίου του 24 στο ρεύμα είναι χαμηλότερες από τις τιμές του Ιανουαρίου. Πανευρωπαϊκά έχουν πέσει οι τιμές στο ρεύμα. Ακόμη και βγάζω στην επιδότηση έξω. Πανευρωπαϊκά έχουν πέσει. Μην τρελαθούμε. Ναι, αλλά τώρα τι μας λέτε? Δηλαδή. Πανευρωπαϊκά έχουν πέσει. Α, δεν είναι δικά σας. Α, τώρα είναι πανευρωπαϊκά. Γιατί εσείς να μην είναι δικό σας, δεν κατάλαβα. Δηλαδή τώρα είναι πανευρωπαϊκά, δεν είναι πανευρωπαϊκά. Ακούστε, για που απαντάτε και δεν κρύβεστε, ακούστε τα ερώτηση. Το γεγονός είναι ότι εγώ θα πω ένα θέμα και μία ερώτηση. Όχι, ότι είναι πάνω στο πρόβλημα. Είμαστε πάνω στο πρόβλημα. Αυτό λέω εγώ. Εγώ σου στείλα θεατέ αυτή τη στιγμή, ω υφυπουργό κυβερνήσεω, ω Μητσοτάκη, ω βουλευτή νοτιού τομέα, αν ξέραμε και τι εκλογέ μα περιφέρειε τη Β' Αθηνών. Λέω ότι είμαστε πάνω στο πρόβλημα. Θα παλέψουμε με κάθε τρόπο και θα το λύσουμε το πρόβλημα. Και θα χαρώ. Και θα χαρώ να ακούσουμε και να συμβάλλετε με την άποψή σα. Ακούστε με λίγο. Μόνο μια κουβέντα. Δημήτρη, μια κουβέντα. Είστε πίσω από την πίεση τη ακρίβεια και το ξέρετε. Είστε πίσω. Ασμένοντας. Το γιατί δεν θα το ανοίξω. Ακούστε. Μία και το Δεκέμβριο, 18 με 23 Δεκεμβρίου, είχαμε την έκτατη οικονομική ενίσχυση. Μα μην το παίρνω πάνω σας. Λοιπόν, κύριε Σπανάκη, ακούστε σας παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ λέω λοιπόν. Τελειώνει και ο χρόνος και αλλιώς. Λίγα λεπτά μείνει. Πέρασε η ώρα. Ότι δεν κάνουμε πράγματα. Λίγα ώρα. Λοιπόν, επειδή μας λέτε πως εμείς δεν έχουμε προτάσεις. Ο κύριος Κυσαδάκης είναι μια ώρα. Εντάξει κύριε. Λέω λοιπόν. Εμείς επιμένουμε πάρα πολύ στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Μάλιστα. Και επιμένουμε πάρα πολύ, όχι γιατί έτσι μας έρχεται, γιατί κάθε ένας που μπαίνει πάει να βάλει ένα λίτρο βενζίνης, αμέσως δίνει 0,7 ευρώ, δηλαδή 70 λεπτά στο λίτρο που παίρνει. Αλήθεια. Και το οποίο είναι από τα πρώτα, όχι, δεν είναι το πρώτο, είναι το δεύτερο ή το τρίτο, γιατί είναι το 0,79 έχει η Ολλανδία. Εμείς είμαστε λοιπόν 0,70, έχουμε τη δυνατότητα να το πάμε 0,36. Ναι. Μας δίνει δυνατότητα. Και από πού θα τα πάρετε αυτά τα λεφτά? Από πού θα τα πάρετε αυτά τα λεφτά? Θα σας πω, εντάξει. Από πού θα τα πάρετε? Αυτό δεν μας έχετε απαντήσει. Θα σας πω. Δεν πείσατε την κοινωνία. Θα μειώσετε μισθούς, εντάξει. Λοιπόν, αυτό ήταν έτσι. Επειδή θέλουμε να λέμε και τα πράγματα όπως είναι. Επιμέναμε το ίδιο πράγμα να γίνει και για το πετρέλαιο κίνηση και να γίνει και για τους αγρότες. Στους αγρότες, προσέξτε, στους αγρότες έγινε το Δεκέμβρη, έγινε και είπαμε μπράβο που έγινε, αλλά τόσο καιρό που το λέγαμε, τι είναι αυτά που τότε άντεξε, τότε άντεξε η οικονομία να το κάνουμε. Μπράβο, μπράβο. Δηλαδή εσείς τι θα κάνετε, θα κόψετε μισούς ή συντάξεις? Είπαμε, θα σας πω τώρα. Ή επί των ημερώσεων γιατί δεν το κάνατε? Εντάξει, λοιπόν, γιατί εμείς, όπως είναι γνωστό, το ξαναλέω, εμείς είμαστε μέχρι το 2018, τον Αύγουστο, ήταν ένα μνημόνιο το οποίο ήταν πάνω μας συνέχεια των μνημονίων. Αυτό μην το ξεχνάτε. Εσείς ήρθατε σε μια συγκυρία που δεν υπάρχει μνημόνιο από το 19 και μετά από το 18. Από το 19 δεν υπάρχει. Και αυτό είναι θετικό που έγινε. Αλλά λοιπόν, λέω και η επόμενη ερώτηση. Καλά, από την ενισχυμένη εποπτεία βγήκαμε. Ό,τι και να μου κάνετε, θα την λόγω της πολιτικής μας. Κύριε Σπανάκη, κύριε Σπανάκη, βεβαίως. Η ακρίβεια είναι χειρότερη από το μνημόνιο. Όχι, δεν λέω για αυτό. Όχι, δεν θα μιλήσω για το μνημόνιο αυτή. Η ακρίβεια, λέω, είναι χειρότερη από τα μνημόνια. Συμφωνώ. Έχετε δίκιο σε αυτό. Το εισόδημά μας μειώθηκε κατά 50%. Μπράβο, πολύ ωραία. Ενώ με το μνημόνιο μειώθηκε κατά 25%. Ωραία, άρα, η ακρίβεια είναι. Δεν έχω αντίρρηση. Ακριβώς, συμφωνώ κύριε. Μα είμαστε σύμφωνοι. Το είπε, το έχει πει ωραία. Έχει πει σιωπηλό μνημόνιο. Είναι έτσι. Δεν αμφισβητώ καθόλου. Το πρόβλημα όμως είναι, λέω μόνο, ότι την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της περίοδου δεν είχαμε αυτό το πρόβλημα του πληθωρισμού. Άλλα προβλήματα είχαμε, έτσι δεν είναι? Αυτό πάντως δεν υπήρχε. Από το 19 και μετά, πολύ περισσότερο από το 20 και μετά παραπέρα, έχουμε το πρόβλημα του ΝΤΟΥΝΕ. Και έρχομαι τώρα στο μεγάλο ρεύμα. Έλεγχη. Και θα το λέω. Έλεγχη. Εμείς θεωρούμε ότι γίνεται
πάρα πολύ λίγοι, είναι πάρα πολύ λίγοι έλεγχοι. Λέει ο Πρωθυπουργός πηγαίνοντας στις 11-12 του, είπε πολύ ευχαριστημένος, λέει γίνονται δεκάδες χιλιάδες έλεγχοι για να δούμε τι γίνεται ακριβώς. Εγώ όχι μόνο τα αφισβητώ, αλλά θα σου πω, θα κάνω μια ερώτηση και θέλω την απάντηση. Θα την απαντήσω αν δεν την βρείτε, κύριε, άμα δεν έχετε, κύριε Σπανάκη, ως υφυπουργός. Την έχετε έτοιμη δηλαδή. Αμέσως. Θα έχει απάντηση. Πέστε μου. Ωραία, λοιπόν. Σας λέω λοιπόν το εξής. Ξέρετε πόσα άτομα έχει η Γυναία αυτή τη στιγμή? Σας ρωτώ. Πέστε μου. Νούμερο. Πείτε μου εσείς που τα ξέρετε ακριβώς. Όχι, δεν τα ξέρω. Εγώ διαβάζω τον προϋπολογισμό εσόδων 2024 σελίδα 311. 88 δεν είναι. Κάτω άτομα. Όχι, 76 άτομα. Κάτω άτομα κοντά. 76. Σας ρωτώ λοιπόν όσοι και όσες μας ακούτε. Πόσα είχε από το ημέρο σας? Μηδέν. Δεν ακούσατε τι? Μηδέν. Μα δεν ακούσατε. Πόσα είχε από το ημέρο σας? Μηδέν. Είδες πώς τον φέρνω έτσι. Δεν είχατε ηλεκτρικό μηχανισμό. Τι μας λέτε? Σωστό το λέτε. Μα δεν είχατε ηλεκτρικό μηχανισμό. Και μας μιλάτε εσείς για στην ακρίβεια. Το είπατε. Μα δεν είχατε. Εσείς καταργήσατε ό,τι ηλεκτρικό μηχανισμό. Καταργήσατε το ΣΔΟΕ. Καταργήσατε τους ελέγχους. Τα πάντα. Βεβαίως. Με ρούμπωσε το. Ρώτησε τον κύριο Αλεξιάδη. Δεν καταλάβατε τίποτα. Ρώτησε τον κύριο Αλεξιάδη. Σπανάκη, δεν καταλάβατε τίποτα όμως. Διότι πέσατε στην παγίδα. Ρώτησε τον κύριο Αλεξιάδη. Που τον βγάλατε σε ένα βράδυ από υπουργό. Λοιπόν, κύριε Σπανάκη, παρακλείσει. Ξέρει ότι άμα λέει περισσότερο. Γιατί δεν θέλω να σα κάνω να κάνουμε. Είναι και για τον κόσμο. Είναι ενοχλητικό και για τον κόσμο. Σας ξαναλέω λοιπόν. Να σταματήσω αυτό που λέτε. Όχι, θα μην στα πω. Τι είπατε? Ότι δεν είχαμε, δεν υπήρχε εκείνη την περίοδο. Ή λέγαμε προηγουμένως πριν από μισό λεπτό με τον κύριο Κώστα ότι δεν ήταν το πρόβλημα του πληθωρισμού εκείνη την περίοδο που ήταν. Γιατί η εσχροκέρδια δεν υπάρχει και σε περίοδο μη πληθωρισμού. Άλλα τα ζητήματα που τίθενταν. Η εσχροκέρδια υπάρχει πάντα. Άρα εκεί είχαν σχέση με να κυνηγάει υπηρεσίες που κυνηγούσαν όχι μόνο την εσχροκέρδια αλλά και να βρούνε τι γίνεται μέσα από τα λαθρεμπόρια και τα αυτά. Αυτά ασχολούνταν. Άλλες υπηρεσίες. Ποιες? Η νέα δεν υπήρχε. Ποιες υπηρεσίες? Να το ολοκληρώσω. Ποιες? Το ολοκληρώστε όμως, λοιπόν, ολοκληρώστε όμως, κύριε. Λέω λοιπόν αυτό το μεγάλο θέμα. Ξαναλέω και προκαλώ ότι με 76 άτομα δεν καταλαβαίνετε έλεγχη, όταν έχεις τουλάχιστον 500.000 επιχειρήσεις. 248.000 είναι. 500.000 επιχειρήσεις. Ή να βάλουμε και λιγότερο τις μεγάλες που είναι πάνω από δεκάδες χιλιάδες. Πρέπει να πάμε στο κόσμο. Απάντηση και κλείνουμε. Είναι πολύ απλό. Δώστε την απάντηση και κλείσουμε. Εγώ θα παρακαλώ. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σα για να σα είπα το σέβομαι και την εμπειρία σα ότι χρειάζεται ενίσχυση στο ηλεκτρικό σώμα. Θα συμφωνήσω. Να σα πω όμω ότι όταν φέραμε τον νόμο στη Βουλή, υπάρχει η δυνατότητα αυτή η υπηρεσία να συνάψει προγραμματικές συμφωνίες και με άλλα ηλεκτρικά όργανα. Άρα λοιπόν, όταν εσεί έρχεστε στη Βουλή και ακοπροέρετε και καταψηφίζετε τέτοια μπόργανα που δεν υπήρχαν από τον ημερό σας, πώς θα κάνουμε την επόμενη κουβέντα? Μην ξεχνάμε και το καταναλωτικό κίνημα, τη δύναμη που έχουν αυτά τα κινήματα στην Ευρώπη και πώς μπορεί να επηρεάζουν τη μείωση των τιμών. Είναι πολύ σημαντικό. Και τις προγραμματικές εμείς στέλνουμε και ενημερωμένο το καταναλωτή. Αλλά πόσες είναι και έχουμε κάνει, όσον αφορά τα παρατηρητήρια για τον ενημερωμένο καταναλωτή να γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανά σούπερ μάρκετ, ανά προϊόν. Με όλους τους κωδικούς. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή κάνουμε μια συνολική προσπάθεια. Λοιπόν, απλά δεν διαφημίζει ο υπουργός σούπερ μάρκετ. 76 άτομα. Εντάξει. Μας λοιπόν, κύριε, φυσικά και θέλει ενίσχυση. Η δυσφορία στην κοινωνία για την ακρίβεια είναι μεγάλη. Φυσικά και θέλει ενίσχυση το ηλεκτρικό όργανο. Θα έπρεπε. Άρα λοιπόν, οι δυνάμεις που υποτίθεται ότι το βλέπουν αυτό θα έπρεπε επί του πεδίου να έχουν κινηθεί καλύτερα. Η κυβέρνηση αυτό το κοκτέιλ σερβίρει. Και νομίζω ότι είναι αποτελεσματικό. Με το λοιπόν, ο καθένας κρίνει και η καθεμία κρίνει αν είναι επιμένα. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι, η κυβέρνηση αυτή στα δύσκολα παίρνει ένα πλέγμα κοινωνικών λοιπόν, μέτρων. Λοιπόν, κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις που είστε μαζί μας απόψε. Και εμείς. Είστε καλά, καλό βράδυ. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Με υγεία. Επιστρέφουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα όπως κάθε βράδυ τέτοια ώρα. Και ασφάλεια. Λοιπόν, ξεκινάμε τις δικές παρεμβάσεις. Πάμε στον κύριο Γιώργο από τη Σαλαμίνα. Καλησπέρα, σας ακούμε. Ο κύριος Γιώργος από τη Σαλαμίνα μας ακούει. Καλησπέρα κύριε Ξενάκη και εσάς και τους κυρίους δίπλα σας. Σας ακούμε. Ήθελα να ρωτήσω για την επιδότηση του ρεύματος. Μέχρι πότε είναι να κάνουμε την αίτηση? Νομίζω είναι μέχρι 19 Ιανουαρίου η ημερομηνία για την επιδότηση ρεύματος για αυτούς οι οποίοι θερμαίνονται από ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν είναι. Θα κάνει και ένα τσεκάρισμα. Με τον ηλεκτρικό.
κοντίσιο έχω. Ναι, ναι, ωραία. Θα κάνει ένα τσεκάρισμα τώρα πρόχειρα και ο Χρήστος Κόνστας. Αλλά η αίσθηση που έχω είναι ότι είναι μέχρι τις 19 Ιανουαρίου, δηλαδή έχει άλλες περίπου 15-12 εβδομάδες περίπου. Σε πολύ λίγο, μόλις κλείσουμε, θα το έχει κοιτάξει ο Χρήστος και θα σας το επιβεβαιώσουμε ή ενδεχομένως αν έχω κάνει αν έχω κάνει λάθος, θα το αλλάξουμε. Χρόνια πολλά με υγεία. Τσέκαρε, νομίζω ότι είναι 19 Ιανουαρίου. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Ιωάννα από το Περιστέρι. Καλησπέρα, κυρία Ιωάννα, σας ακούμε. Καλησπέρα σας, καλή σας χρονιά. Καλή χρονιά και σε εσάς. Καλή χρονιά και σε εσάς, σας ακούμε. Εγώ παίρνω απόψε να σας πω το εξής. Έχω ένα κορίτσι με μεσογειακή αναιμία. Μάλιστα. Μεταγγίζεται από 3 μηνών. Μάλιστα. Τώρα είναι πάνω από 50. Αυτή τη στιγμή μεταγγίζεται στο Αγία Σοφία. Δεν υπάρχει μέσα στην αιμοδοσία, δεν υπάρχουν άνθρωποι να φτιάχνουν τα αίματα, να τα πλένουν, να τα φιλτράρουν όπως γίνεται. Ναι. Δεν υπάρχει προσωπικό, με λίγα λόγια. Πού αυτό λέτε, υποφέρουν τα παιδιά, πάνε κάθε 10 μέρες, αντί να πηγαίνουν κάθε 15-16. Στο Λουξεμβούργο μεταγγίζονται κάθε 2 μήνες με 3, γιατί παίρνουν αίμα. Παίρνουν τα ζωντανά κύτταρα. Ναι. Δεν παίρνουν όλο το αίμα αυτό που δίνουν. Εμάς εδώ δεν γίνεται αυτό και δεν ξέρω αν γίνει ποτέ. Μάλιστα. Έρχονται αίματα από την Ελβετία. Ναι. Οι Ελβετοί έχουν 60 αιματοκρίτη. Κρατάει πιο πολύ το αίμα των παιδιών που παίρνουν. Είναι δηλαδή τα παιδιά αυτά τόσο πολύ πονεμένα να τρυπιούνται κάθε 10 μέρες ή κάθε 8 μέρες. Είμαι μάνα και πονάω και αυτή τη στιγμή απευθύνομαι στον Υπουργό, τον καινούριο Υπουργό Υγείας, να με δεχτεί στο γραφείο του, να του πω όλα τα παράπονα γιατί είναι κι άλλα, δεν είναι μόνο αυτά. Κύριε Ιωάννα μου, θα το μεταφέρουμε αυτό. Σας παρακαλώ πολύ, ναι. Θέλω να με ακούσει απόψε που μιλά, ναι. Και να στείλει μήνυμα να πάω να το δω. Να τον βρούμε. Κύριε Ιωάννα, θα μεταφέρουμε, θα κρατήσω τα στοιχεία σας με την άδειά σας και θα μεταφέρω το τηλεφώνημα στους συνεργάτες του κ. Γεωργιάδη. Πρέπει να πω ότι ο κ. Γεωργιάδης είναι από τους υπουργούς που οι συνεργάτες του παρακολουθούν την εκπομπή και μάλιστα παρεμβαίνουν σχεδόν καθημερινά. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή βλέπουν. Αν δεν βλέπουν τώρα, θα δουν αύριο το πρωί. Θα πάρουν την εικόνα αυτή. Αλλά θα το κάνουμε και εμείς, σας λέω εγώ. Θα πάρω τα στοιχεία σας απ' έξω και θα τα μεταφέρω στον κ. Γεωργιάδη ώστε να έρθουν σε επαφή από το γραφείο του. Τώρα, αύριο θα πάει στο Υπουργείο Υγείας, μεθαύριο, για να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Συγκλονιστικό, πραγματικά. Πάμε στον κύριο Γιάννη από το Βύρονα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και σε όλη την παρέα σας. Σας ακούμε. Επέλεξα για το ρεύμα μία εταιρεία. Μάλιστα. Διαβάζοντας τη σύμβαση, στα ψηλά γράμματα δύο σειρές γράφει. Ναι. Άρθρο 3. Εγγύηση, άρθρο 7 γενικών όρων. Ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει στον προμηθευτή 30 ευρώ ως εγγύηση σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 7 των γενικών όρων. Τελεία. Η εγγύηση αυτή, από ό,τι γνωρίζω, όταν κάνεις τη σύμβαση, άλλοτε μεν κόβεται αμέσως και ορισμένος, άλλοτε δε κόβεται με τον επόμενο λογαριασμό. Ναι. Τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις? Η σύμβαση την οποία είχαμε εδώ και 20 χρόνια και 30 εξαφανίζεται πλέον. Την παραχωρούμε στον προμηθευτή. Μάλιστα, δεν το ξέρω. Δεν το γνωρίζω. Αλλάξατε προμηθευτή. Ο τελευταίος λογαριασμός που θα έχει είναι εγγύηση. Αυτό το πράγμα μένει όπως είναι εγγύηση στα ενίκια. Όχι, δεν μένει. Κόβεται μεν. Ναι. Σε άλλους κόβεται και τώρα αμέσως. Κοιτάξτε τον λογαριασμό της ΔΕΗ. Ναι, εντάξει. Ή των άλλων παρόχων. Αν τι ακριβώς συμβαίνει. Μάλιστα. Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Συγγνώμη, αλλά σας το είπα ότι μας παρακολουθούν από τον κ. Γεωργιάδη. Τώρα μου στείλε μήνυμα συνεργάτης του. Τα στοιχεία θα τα δώσουμε αύριο το πρωί και από εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης είναι αύριο Πέμπτη, θα ορκιστεί το βράδυ, θα πάει Παρασκευή φαντάζομαι. Από εβδομάδα θα πάει την κυρία Ιωάννα στο γραφείο του κύριου Γεωργιάδη για να μεταφέρει το πρόβλημα και να δουν τι ακριβώς συμβαίνει.
Το μήνυμα είναι από συνεργάτη του, Υπουργού, του νέου Υπουργού Υγείας, του Υπουργού Εργασίας σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση από το γραφείο του. Και θα να δούμε και επί της ουσίας πλέον τι θα γίνει από εβδομάδα με το θέμα αυτό. Κυρία Ιωάννα, ελπίζω να μας ακούτε. Θα επικοινωνήσω μαζί και μετά το τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο από το Εγάλεο. Καλησπέρα σας, κύριε Γιώργο, σας ακούμε. Καλησπέρα σας, κύριε Ξενάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Κώστα. Καλησπέρα σας, κύριε Στούμπο. Σας ακούμε, παρακαλώ. Κάντε ωραίες συζητήσεις. Χρυσόστομοι είσαστε και οι τρεις. Χρυσά βγάζετε από το στόμα σας. Εγώ θέλω να πω για τη ΔΕΗ, για τα αυτά που λένε. Είχα μπλέξει κάποτε. Είχα κανονικά στη ΔΕΗ και έρχεται ένας εδώ που μια εταιρεία, μην την αναφέρω. Το λυπήθηκα το παιδί, το έγραψα. Περνάει ένας χρόνος. Ήθελα να φύγω, δεν μπορούσα να φύγω. Ήθελα να φύγω, δεν μπορούσα να φύγω. Ήθελα να φύγω, δεν μπορούσα να φύγω. Έψαχνα να τους βρω, έφερα σε σημείο τέτοιο. Πώς ξέμπληξα, ένας Θεός ξέρει. Δεν το αλλάζω. Το ότι πήγα ξανά στη ΔΕΗ, και εταιρεία του είχα πάρει. Λοιπόν, ευχαριστώ που με ακούσατε. Να είστε καλά. Τώρα μπορείτε να αλλάζετε κάθε μήνα. Να είστε καλά. Καλά, δεν είναι πάντως πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, καλά, επειδή είναι μια διαδικασία που δεν είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία. Πρέπει να πας να φωτογραφείς το ρολόι, να στείλεις φωτογραφία του ρολογιού, να στείλεις μια φωτοκοπία λογαριασμού. Δεν πολύ εύκολο. Τα άκουσα σήμερα το πρωί από συνάδελφο που το ξέρει και εντάξει, είναι μια διαδικασία που έχει ένα κόπο. Όπως άκουσα επίσης ότι υπάρχει εταιρεία η οποία το μπλε τιμολόγιο της είναι πολύ κοντά στο φθηνό πράσινο της ΔΕΗ. Το οποίο μου έκανε εντύπωση. Αλλά αυτό θα αλλάζει, φαντάζομαι. Λοιπόν, όχι, το μπλε δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Εκεί πρέπει να προσέξεις λίγο πόσο το είναι το πάγιο. Ναι. Δηλαδή πολλές, και πόσο είναι το νυχτερινό. Εκεί είναι τα μυστικά. Έτσι. Επίσης υπάρχει θέμα, όποιος, ότι υπάρχει, μπορεί να μπει ο όρος ότι όποιος καθυστερεί να πληρώσει θα έχει επιβάρυνση 10, 20, 30 ευρώ. Υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχει πρόστιμο, ναι. Υπάρχει πρόστιμο, που δεν ξέρω πόσο είναι τώρα όμως. Σε μηνιατική βάση. Ναι, σε μηνιατική βάση. Λοιπόν, πάμε στον κύριο. Ναι. Υπάρχει πρόστιμο. Επιβάρυνση. Καινούριο είναι αυτό, δεν υπήρχε αυτό μέχρι τώρα. Όχι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Αριστοτέλη από την Πετρούπολη. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχετε, πέστε μας. Σε όλη την παρέα. Σας ακούμε. Είναι όλοι φίλοι μου και μη εξαιρεταίοι. Να είστε καλά. Έχω ένα πρόβλημα. Δεν μου ήρθε ο λογαριασμός, δεν μου ήρθε η σύνταξη του υπηκουρικού από το ταμείο του ΙΚΑ. Πού να αποτανθώ τώρα, σε ποιο ταμείο να αποτανθώ. Στο 1555, τηλέφωνο. Στο 1555 γίνει 15 γραμμές με δίνει. Στον ΕΦΚΑ ή στο... Πηγαίνει αυτόματα, κύριε. Δεν χρειάζεται... πέστε εσείς, δώστε τα στοιχεία σας για το πρόβλημα αυτό και θα σας απαντήσουν. Δεν σας απαντούν αμέσως, θα σας παίρνουν τηλέφωνο πίσω. Αλλά καταγράψτε. Δεν ξέρω άλλο τρόπο και εγώ για να είμαι ειλικρινής. Αν θα σας εξυπηρετήσουν, να το ξαναπείτε. Δεν ξέρω άλλο τρόπο. Εδώ είμαστε. Δοκιμάστε το αύριο. Δοκιμάστε το αύριο. Να πω και κάτι άλλο που να πείτε. Βεβαίως. Ακούω εκεί τις συζητήσεις κάθε βράδυ και με κούρασε αυτό το Πασόκ που κόλλησε και δεν μπορεί να ξεκολλήσει να ανέβει μια μονάδα τουλάχιστον πιο πάνω. Αυτό το πρόβλημά μου είναι γιατί είμαι παλιός Πασόκ. Ψηφίστε το να ξεκολλήσει. Ήταν 11,7% στις εκλογές. Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι 14-15% εκεί το δείχνουν. Έχουν περάσει 6 μήνες. Μία προχθές το ελεύθερο τύπο το έδωσε 12. Α, δεν ξέρω. Δεν το χαρεί. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, κύριε Στοτέλη. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Δράκο. Στον κύριο Θόδωρο από το κέντρο της Αθήνας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Θα σας πω κάτι που εκ πρώτης όψεως θα φανεί ότι δεν έχει σχέση, αλλά κρύβεται πίσω από όλα τα υπόλοιπα. Το σύστημα Stop and Go. Αν έχετε ασχοληθεί με οικονομική γεωγραφία, θα το ξέρετε, αλλά δεν είναι και τίποτα φοβερό. Η ανθρώπινη κοινωνία χρησιμοποιεί διάφορα υλικά για να ζήσει. Για να καταλάβετε το σύστημα, πρέπει να καταλάβετε, να θυμηθείτε πώς ότιζαν οι παλιοί αγρότες. Με μια τσάπα έτρεχαν, να χουάνηκαν το νερό και φρόντισαν σε ποιο αυλάκι θα πάει το νερό για να πλωθεί σε όλο το χωράφι. Ναι. Άρα, ο αγρότης, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση είναι η κυβέρνηση σε κάθε χώρα, έχει την ικανότητα να καθορίζει πού θα πάει το νερό, δηλαδή το χρήμα, όταν θέλει
να προωθήσει κάτι και να σταματήσει κάτι άλλο. Αυτό είναι δίκοπο χέρι. Ναι. Δεν είναι κακό, εργαλείο είναι. Το πώς το χρησιμοποιεί κανείς. Αν κάνει λάθος και στείλει το νερό σε ένα μέρος του χωραφιού, εκεί θα έχουμε μια υπερανάπτυξη. Αν δεν πάει το νερό κάπου αλλού, θα ξεραθεί. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν αυτό είναι λάθος, μετά και μπορεί ο εχθρός να λέει, ναι, ήταν λάθος, αλλά μην ανησυχείτε, πήρα καινούρια τσάπα. Με στένευε το αριστερό μου παπούτσι, δεν πειράζει, μην ανησυχείτε. Κάνετε παραλληλισμό με ό,τι συμβαίνει τώρα στην πολιτική. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Ίσως κάποιοι πρέπει κάποτε να καταλάβουν, και εννοώ αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, ότι κάποιο λάθος έχουν κάνει στους υπολογισμούς τους. Μάλιστα. Δικαίωμά τους ψηφίστηκαν, εφαρμόσουν ένα σύστημα. Δεν μπορεί κανείς να συζητά τις αποφάσεις ενός λαού. Αλλά από εκεί και πέρα, μήπως είναι καιρό να σκεφτούν που έκαναν το λάθος. Μάλιστα. Κύριε Θόδωρο, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Δεν μας κουράζετε. Καλό βράδυ. Καληνύχτα. Να είστε καλά. Πάμε στο Παγκράτη, στον κύριο Δημήτρη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Ξενάκη. Καλησπέρα στο πάνελ. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά με υγεία και τύχη το 2024. Σε εσάς και στις οικογένειές σας. Επίσης. Εγώ θα ήθελα να πω σχετικά με το δάνειο Κασελάκη προς το ΣΥΡΙΖΑ και για άλλα θέματα που ερωτώνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και λένε πράγματα χιλιοϊπωμένα. Και εδώ θα σας κάνω μια αντιστοίχηση. Αν αντιστοιχίσουμε τα κόμματα με τους πάγκους σε μια λαϊκή αγορά, θα παρατηρήσουμε το εξής. Ενώ ο κόσμος ζητάει πορτοκάλια, ο πάγκος του ΣΥΡΙΖΑ είναι γεμάτος κολοκύθια. Οπότε ο κόσμος προσπερνάει τον πάγκο του ΣΥΡΙΖΑ και πηγαίνει σε άλλους πάγκους. Και έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύω ότι μέχρι τις ευρωεκλογές θα έχει φθήνουσα πορεία. Τώρα για την κυβέρνηση. Το πρώτο στίχημα της κυβέρνησης είναι η πάταξη της βίας και της αγκληματικότητας. Θεωρώ σωστή την αντικατάσταση του οικονόμου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη από το Χρυσοχοΐδη. Ναι. Δεν είναι δυνατόν μια κυβέρνηση που έχει σαν δόγμα την τάξη και την ασφάλεια να έχει δημιουργήσει συνθήκες ανασφάλειας. Πρέπει οπωσδήποτε αυτή η ανασφάλεια να ανατραπεί και η κυβέρνηση να εμπεδώσει κλίμα ασφάλειας στον πολίτη. Το δεύτερο μεγάλο στίχημα που έχει να αντιμετωπίσει είναι το θέμα της ακρίβειας. Πρέπει πάση θυσία να τη θασεθεί η ακρίβεια, γιατί αν στα σούπερ μάρκετ έχουμε πάλι συνεχή αύξηση τιμών, οι όποιες αυξήσεις έχουν δοθεί θα εξανεμιστούν. Πολύ ωραία. Οπωσδήποτε πρέπει κάτι κάνει, αλλά πρέπει να λάβει και άλλα ευχαριστώ, μέτρα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, κύριε Δημήτρη. Πάμε στον κύριο Βασίλη από το Ξυλόκαστρο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ξενάκη και χρόνια σας. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Πέστε μας. Τέλος, σας παρακαλώ, μου δώσετε ένα λεπτό χρόνο να δύο-τρία πραγματάκια να πω για τους αγρότες. Πέστε τα, βεβαίως. Είμαστε μια περιοχή εδώ, ορεινή της Κορινθίας, που καλλιεργούμε κορινθιακή σταφίδα. Σταφίδα, μάλιστα. Φέτος από τον κάψωνα και από τις βροχοπτώσεις, το 70% των παραγωγών δεν έβγαλαν ούτε ένα κιλό για να παραδώσουν. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνουν κάποια ενίσχυση παραγωγή με την προϋπόθεση ότι πρέπει να παραδώσουν κάποια κιλά. Μας ζητάνε να παραδώσουμε αυτή τη στιγμή κιλά που δεν έχουμε τριγύσει. Πρώτον είναι αυτό το θέμα. Δεύτερον, με τον ΕΛΓΑ, αποζημιώσεις. Έχουν περάσει τόσο καιρός, δεν έχουν βγει ακόμη τα πορίσματα και αποτελέσματα. Ο κόσμος δεν έχει να πάει, κύριε Ξενάκη. Είμαστε μια περιοχή που η παραγωγή εδώ πέρα είναι σε απόγνωση. Δώστε μας ένα βήμα, ένα βράδυ με έναν υπουργό, με κάποιον του ΕΛΓΑ, κάποιον από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που φάγανε όλα τα λεφτά αυτή την εποχή και μας χοροϊδεύουν όλους. Να έχουμε κι εμείς ένα βήμα. Δεν έχουμε τι άλλο. Ναι, μόνο σε εσάς στηρίζω. Έχετε δίκιο. Η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε συχνά τηλεφωνήματα που να αφορούν προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Το καταλαβαίνω, ίσως δεν πουλάει το αγροτικό. Όχι, δεν είναι ότι θέμα δεν πουλάει. Ναι, δεν είναι θέμα δεν πουλάει. Προφανώς αφορά πάρα πολύ κόσμο αυτό. Πρωτογενής παραγωγή αφορά πάρα πολύ κόσμο. Εγώ κάνω μια έκκληση σε εσάς, επειδή σας παρακολουθώ πολύ καιρό. Θα δούμε ένα βράδυ, να καλέσετε κάποιον από αυτούς και να έρθουμε κι εμείς με επιτροπή να εκθέσουμε τα προβλήματά μας. Είμαστε σε απόγνωση, κύριε Ξενάκη.
Σας... Μην ακούνε τα λόγια που λένε, βγαίνουν όλοι οι λαοί στα Υπουργή εκεί πέρα και λένε και. Ο κόσμος πεινάει, σας παρακαλώ. Μάλιστα, κύριε Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε καλή χρονιά με υγεία και θα δούμε τι θα κάνουμε. Κάτι θα κάνουμε, να κάνουμε μια κουβέντα και για το θέμα το εξειδικευμένο αυτό, που όμως αφορά αρκετό κόσμο. Μας βλέπουν και στην περιφέρεια, όχι μόνο στην Αθήνα, και μέσω της Νόβα και μέσω του διαδικτύου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Πάμε στον κύριο Αλέξη από το Γαλάτσι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, με υγεία. Καλή χρονιά, κύριε Ξενάκη. Είμαι ο Αλέξης που έφτιαχνα τα χωρίσματα στο Κέρδος, το 1993. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τώρα έχω κάποιο πρόβλημα το οποίο πολεμάω από το 2020. Ναι. Μετά τον επαναπολογισμό δεν μου είχαν βάλει μέσα 3.200 ένσημα. Ναι. Λοιπόν, τα βρήκαν τα ένσημά μου τον Ιούνιο του 2023. Μάλιστα. Είχα προσωπική διαφορά 105 ευρώ, τώρα δεν υπάρχει προσωπική διαφορά. Δεν έχω πάρει όμως ποτέ αναδρομικά τις προσάφειες των δωρεών. Κάνω αγώνα, πηγαίνω από την Αχαρνών, πηγαίνω στην Πατησίων, από την Πατησίων στην Κεφαλαινία, από την Κεφαλαινία στο Γαλάτσι, άκρη δεν μπορώ να βρω. Μάλιστα. Τώρα τι να σου πω, αυτό πρέπει να το δει ένας εργατολόγος, γιατί εμείς τώρα εξειδικευμένα δεν μπορούμε να σας κάνουμε τίποτα. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Ακούστηκε δημοσίως, ίσως ο κ. Μητρόπουλος της Κυριακής που βγαίνει και στον Κώστο Χαρδαβέλα και μιλάει, ίσως μπορεί να δώσει μια απάντηση. Επ' αυτού περισσότεροι. Μακάρι να μπορούσαμε να πούμε κάτι περισσότερο εμείς. Καλό βράδυ, να είστε καλά, με υγεία η χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον κύριο Γιώργο από τον Σταυρό της Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Ήθελα να ρωτήσω δύο πραγματάκια. Δώστε μου λίγο στον χρόνο, πολύ γρήγορα. Πέστε τα. Είμαι συνταξιούχος, είμαι 86 χρονών. Ναι. Βγήκα από το 1998. Λοιπόν, θέλω να μου πει κάποιος πώς θα ξεχρεωθώ εγώ από την προσωπική διαφορά που έχω. Λοιπόν, αφού δεν πήρα ούτε το 7,7% πέρυσι, ούτε το 3% φέτος. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να ξεχρεωθώ εγώ τη στιγμή που δεν μου δίνουν με 521 αύξηση αυτό μισθό το μήνα, δηλαδή η σύνταξή μου. Πώς είναι δυνατόν εγώ να τους ξεχρεώσω. Δεύτερο, αφού δεν παίρνω τις αυξήσεις, πώς θα μειωθεί η διαφορά που έχω. Αυτό θέλω να μάθω. Και ένα τρίτο πολύ εύκολο. Πέρυσι πήγα και έβγαλα ένα ενημερωτικό χαρτί που βγάζουν, ας πούμε, και η διαφορά μου ήταν 52 ευρώ. Ναι, τώρα πώς είναι. Φέτος ξανά έβγαλα και είναι πάλι 52. Τι γίνεται. Πώς γίνεται αυτό. Εγώ δεν ξέρω. Μπορείτε να μου πείτε. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Η προσωπική διαφορά θα έπρεπε να μειώνεται κάθε χρόνο. Σωστά. Αυτό δεν μπορώ να σου το πω. Πραγματικά δεν ξέρω. Μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τα θέματα αυτά θα μπορούσε να σου το πει. Γι' αυτό και ρωτάω, ρε παιδί μου, στην εικόνα που παίρνει. Γι' αυτό και θέλω να. Ναι, ξέρω. Μακάρι να. Κάθε βράδυ την εκπομπή. Κύριε Γιώργο μου, εγώ έχω όλη την καλή διάθεση να το κάνω αυτό. Και ο Δημήτρης και ο Χρήστος. Αλλά εδώ χρειάζεται κάποιος ο οποίος έχει γνώσεις για το θέμα και στοιχεία, χαρτιά. Δηλαδή, πολύ λυπάμαι που το λέω ότι πρέπει να το δει ένας δικηγόρος και να σε εξηγήσει, εργατολόγος, να σε εξηγήσει πώς γίνεται αυτό. Γιατί δεν το ξέρουμε. Δεν είναι πάρα πολύ ειδικό θέμα που αφορά ένα πρόσωπο. Που αφορά και άλλους. Αφορά εσάς. Που μακάρι να μπορούσαμε με μια γενική απάντηση να σας πω. Πώς είπαμε, 19 Ιανουαρίου, έτσι δεν είναι, ισχύει τελικά η προθεσμία για την επιδότηση ρεύματος, αυτή που έχουμε ως τώρα. Και μας ξέχασα να το πω, να το πούμε τώρα ότι 19 Ιανουαρίου οριστικά έτσι το τσέκαρο Χρήστος. Σε αυτά τα θέματα μπορούμε. Σε αυτά τα τόσο εξειδικευμένα τα ατομικά, μακάρι να μπορούσαμε. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και απόψε το βράδυ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού σας για αύριο στις 10 παρα 10 εδώ στις παρεμβάσεις με ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ, νομίζω. Και θα τα πούμε τότε. Λοιπόν, να είστε καλά.